Είτε το πιστεύετε είτε όχι, βγαίνουμε μισή ώρα αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα της εκπομπής. Έναρξη της εκπομπής. Λοιπόν, εσείς εκεί στο έξτρα μάθετε να συμπεριφέρεστε και να καταλάβετε ότι οι άνθρωποι εδώ που βρίσκονται στην εκπομπή μου και που περιμένουν να τη δουν δεν είναι γαϊδούρια. Ο λόγος που εκνευρίζομαι δεν είναι γιατί καθυστερήσατε εμένα. Μπορώ να παίζω και στις 3 τα ξημερώματα. Μπορώ να μην παίζω και καθόλου. Το κάνω από ευχαρίστηση όμως. Ο κόσμος που περιμένει, δεν είναι κορόιδο να περιμένει μισή ώρα να δει μια εκπομπή, σιγά τα ΟΑ. Γιατί να μας δει και γιατί να σας δει. Να μάθετε λοιπόν να σέβεστε όσοι προγραμματίζετε τις εκπομπές, γιατί η υπομονή η δική μου έχει όρια. Όταν όμως τελειώσουν τα όρια, θα τρέχετε και δεν θα φτάνετε. Λοιπόν, σταματάει εδώ με άνω τελεία και περιμένω να δω την ερχόμενη Δευτέρα αν θα ξανακάνετε τέτοια πλάκα. Πώς μισή ώρα, κύριε, να περιμένετε. Λέτε και είστε κατώτεροι, παιδιά κατώτερου Θεού, εσείς και ο κόσμος παρακολουθεί. Αυτή είναι η τηλεόραση σήμερα. Ο κάθε κόπανος κάνει ό,τι του γουστάρει. Προγραμματίζει, καθυστερεί, δεν σέβεται τον επόμενο, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μένουμε σε αυτά προς το παρόν και μετά θα ακολουθήσουν άλλα. Γιατί άλλο θέμα έχω. Θέλετε να την πληρώσετε εσείς την ύφη. Λέω να μην ασχοληθώ μαζί σας, ασχοληθώ με άλλους. Πάμε να δούμε τα θέματά μας τώρα. Ήρεμα, ωραία και πολιτισμένα. Το πρώτο θέμα είναι πολύ, θα έλεγε κανείς, τραγικό, γιατί συνέβη πριν από 3 χρόνια και έμεινε στην αφάνεια. Ένα παιδάκι 5 ετών, ένα πομακάκι στην Ξάνθη, βιάστηκε από 3 άτομα μέσα σε ένα τουαλέτες από ένα τζαμί. Και το θέμα έμεινε έτσι, κρύφτηκε, αποσιωπήθηκε. Δεν ασχολήθηκε κανένας. Ασχολήθηκαν δηλαδή, αλλά ασχολήθηκαν για να το κουκουλώσουν και όχι να το αναδείξουν. Ποιος ξέρει, επειδή ήταν μουσουλμανάκι. Οι δράστες είναι σόι του παιδιού. Δηλαδή είναι ο θείος, ο γιος του θείου, ο εξάδελφος του παιδιού και ένας φίλος του. Και όλα αυτά έγιναν μέσα σε ένα ιερό τέμενο στις τουαλέτες του τεμένους. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Και το θέμα έμεινε έτσι. Και μετά λέτε ότι αυτός ο τόπος είναι οργανωμένος, υπάρχει κράτος πρόνοιας. Τι σημασία έχει το θρήσκευμα του παιδιού? Σημασία έχει πράξη και αυτή η πράξη έπρεπε να τιμωρηθεί. Αλλά δυστυχώς έμεινε ατιμώρητη μέχρι σήμερα και οι δράστες κυκλοφορούν ελεύθεροι. Πείτε μου σε ποια άλλη πολιτισμένη χώρα θα κυκλοφορούσαν οι βιαστές ενός 5χρονου παιδιού. Αυτή μια φρικιαστική ιστορία θα κυκλοφορούσαν ελεύθεροι στους δρόμους. Δεν γίνονται αυτά. Το δεύτερο θέμα είναι συμπάθειά μου ο Θέμος Αναστασιάδης. Σήμερα θα μάθετε ποιος τον έστειλε στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Πρόκειται για Έλληνα αξιωματούχο, σύμφωνα με τα λεγόμενα της οικογένειας του και των δικηγόρων του, ο οποίος τον έστειλε στην Ελβετία. Εντάξει, δεν είναι και άσχημα να σε εξορίσουν στην Ελβετία και δει στη Ζυρίχη και στη Λίμνη, αλλά όμως είναι κάτι που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους φορολογούμενους Έλληνες πολίτες και τα κορόιδα που παρακολουθούν τα κείμενα των δημοσιογράφων και τις συμβουλές τους πώς να σωθούν από την κρίση. Το επόμενο θέμα είναι οι φυλακές Μαλανδρίνου, όπου ο Αλβανός Σοβίτης, όπως ήδη γνωρίζετε περισσότερο, σκότωσε έναν σοφρονιστικό υπάλληλο, τον Γιώργο Τσιρόνη, 46 ετών, πατέρα 2 παιδιών και κουμπάρο του διευθυντή των φυλακών. Και βεβαίως θα πάμε και σε αυτή την περιβόητη απίστευτη ιστορία του Boeing των Μαλαισιανών γραμμών, αερογραμμών, το οποίο τα ευρήματα, κανένα εύρημα δεν πιστοποιείται ως από όσα τουλάχιστον βρέθηκαν μέχρι στιγμής ότι είναι κομμάτι του αεροπλάνου. Φανταστείτε τώρα να έχεις συγγενείς, φίλους, γνωστούς μέσα σε ένα τέτοιο αεροπλάνο και μπορείς να βρεις ούτε αυτοί τους, ας πούμε. Για να μην ξέρεις πού είναι, αν ζουν, αν πέθαναν, αν σκοτώθηκαν, κάτω από ποιες συνθήκες. Δεν είναι τα καλύτερα θέματα, πιο ευχάριστα για σήμερα το βράδυ. Έχουν όμως ενδιαφέρον, θέλω να πιστεύω. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Νίκο Διαλυνά, δικηγόρο. Καλησπέρα. Την κυρία Ιωάννα Μπινιάκου, φοροτεχνικό. Καλησπέρα σας.
φορομπηχτικό σας λένε τώρα, όχι φοροτεχνικό. Έτσι ακριβώς. Εμείς φροντίζουμε ούτως ή αλλιώς τους Έλληνες φορολογούμενους. Να γίνονται όσο περισσότερο. Δεν είμαστε φοροτεχνικοί. Ναι. Όλες τις λαμογές εσείς τις γνωρίζετε. Όχι, δεν νομίζω ότι έχετε απολύτω δίκιο. Χωρίς εσάς πώς θα βρίσκαν τα παράθυρα να κάνουν αυτά που κάνουν. Δεν είναι έτσι, ίσα ίσα. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε ένα ολόκληρο κράτος. Καλά, μην πείτε ότι αγωνίζετε για να πληρώνουν περισσότερα οι πελάτες σας. Θα σας είχαν διώξει. Και εμείς εκ των πραγμάτων το νόμο ακολουθούμε σε αυτά. Ο Γιώργος Μπρούζος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Χαλκίδας. Καλησπέρα και από μένα. Και γιος της Κατερίνας. Ναι, όσοι δεν το γνωρίζετε, είναι ο γιος της Κατερίνας Κούκα. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Είναι αλήθεια. Πώς είναι να είσαι μια έτσι διάσημη μαμά και ωραία τραγουδίστρια. Υπέροχα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σας έλειψε καθόλου εξαιτίας της δουλειάς. Εντάξει, ναι, αλλά φρόντισε να αναπληρωθεί αυτό. Ξέρω, είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Εντάξει. Πάρα πολύ δύσκολη. Εντάξει, κάθε δουλειά έχει τις δυσκολίες της. Πηγαίνετε την ακούτε όταν τραγουδάει σε κάποιο κέντρο. Βέβαια πήγαινα. Αλίμονο. Πηγαίνατε. Βέβαια και βέβαια. Ναι, λέω εντάξει. Μήπως δεν σ' άρεσε το είδος μουσικής που τραγουδούσε. Όχι, όχι. Μήπως δεν ήσταν του λαϊκού ρεπερτορίου. Όχι, όχι. Πρώτα ήταν Μανούλα και μετά ρε. Μανούλα, ε. Βέβαια. Ωραίο πράγμα η Μανούλα. Βέβαια. Η Μαρία Μαστραντονά, υποψήφια δημοτική σύμβουλο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Μεταμόρφωσης. Μεταμόρφωσης, δήμος μεταμόρφωσης. Και εκπαιδευτικός. Ακριβώς. Τι διδάσκεται. Έχω τελειώσει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Γαλλική Φιλολογία. Ναι. Ωραία. Ο Διονύσης Αρκαδινός, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Νέας Σμύρνης, πολιτικός μηχανικός. Καλησπέρα σας. Η Μανταλένα Παπαδοπούλου, πρόεδρος νεολαίας των ΑΝΕΛ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχετε γίνει μαλλιά κουβάρια εκεί μέσα. Έφυγε η δικαστήνα, έφυγε και ο έτερος των συμβαλωμένων. Τι γίνεται? Εντάξει, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν είναι μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα, είναι μια πολύ μεγάλη μερίδα πολιτών, η οποία εξέλεξε πολίτες πρώτα απ' όλα στο ελληνικό κοινοβούλιο και κάποιοι έκριναν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν τον αγώνα. Όσοι αντέχουμε, συνεχίζουμε. Τελικά, με όσους είχαν ασχοληθεί με την πολιτική, δεν τα πήγατε καλά. Σας την κάνανε. Με όσους είχαν ήδη ασχοληθεί με την πολιτική. Κάποιοι ήταν σε εντεταλμένη υπηρεσία, αυτό είναι γνωστό. Κάποιοι άλλοι απλώς δεν άντεξαν. Δεν πειράζει, δεν κακίζουμε κανένα, προχωράμε και εδώ είμαστε για να κατέβουμε και αυτοδιοικητικές ευρωεκλογές και εθνικές όταν έρθουμε. Δηλαδή, κυρία Γιαταγάνα, με ένα τέτοιο φοβερό όνομα Γιαταγάνα, το Γιαταγάνη μου θυμίζει και δικαστήνα τόσα χρόνια, δεν άντεξε. Και όχι μόνο, και τόσα χρόνια έδωσε και σκληρές μάχες. Τότε πώς δεν άντεξε. Ήτανε, και ιδιαίτερα μαχητική, γι' αυτό και την εμπιστεύθηκε και ο πρόεδρος, την τίμησε, γιατί θα ξέρετε ότι από το πολιτικό σύστημα κανένας δεν τίμησε αυτή τη γυναίκα. Ο πρόεδρος το έκανε και αυτή τη στιγμή έκρινε για τους δικούς της λόγους ότι πρέπει να αποχωρήσει. Και τι αμάρτησε οι ροπεδίτες. Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω με μία φράση που έτσι ακούγεται, τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Ήταν ιδιαίτερα μαχητική γυναίκα, λυπάμαι για αυτό το γεγονός. Από εκεί και πέρα δεν θα κάτσουμε να σταματήσουμε ή να σταματήσουμε τη δραστηριότητα. Πώς τον δαγκώνεται όποιον φύγει από το κόμμα, ε? Μα πρέπει να αναγνωρίσουμε την πορεία της και αυτό έκανα από την πρώτη στιγμή, έτσι δεν είναι? Έτσι. Αλλά από εκεί και μετά, αφού αποχώρησε, τι θα κάνουμε, θα αποχωρήσουμε κανονικά. Στάθης Λιβαδίτης, μέλος διοικούσας επιτροπής του κόμματος, του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Πειρατών. Του Κόμματος Πειρατών Ελλάδα, καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Είστε και μέλος δικούς επιτροπής του Ευρωπαϊκού Τμήματος. Του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας. Όχι, δεν είμαι του Ευρωπαϊκού Κόμματος Πειρατών. Ιδρύθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα, αλλά όχι, δεν είμαι. Δηλαδή, για εμείς πειρατές η Ευρώπη. Φυσικά, 400 πειρατές μαζευτήκαμε στο Ευρωκοινοβούλιο την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή έγινε συγκεκριμένα. Είχα την ευτυχία να γνωρίσω πειρατές από όλο τον κόσμο. Από την Ιαπωνία είχαν έρθει. Και ποια είναι η κεντρική ιδέα της πειρατείας σας, για να καταλάβουμε? Να υπερασπίσουμε το ίντερνετ, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Νομίζω ότι είναι ένα κοινό αγαθό, έτσι το βλέπουμε εμείς οι πειρατές, όπως το νερό που πίνουμε. Το ίντερνετ. Το ίντερνετ. Δηλαδή τη μάχη τη δίνετε για το ίντερνετ. Φυσικά όχι μόνο για το ίντερνετ. Μέσα από το ίντερνετ όμως μπορούν να εφαρμοστούν πολλές εφαρμογές πάνω στα δικαιώματα, τα πολιτικά και τις ελευθερίες. Ωραία. Ανδρέας Μουντράκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίου με το συνδυασμό του Άρη Σπηλιοτόπουλου. Καλησπέρα κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Αθήνα μπορείς. Μάλιστα. Ο Σπηλιοτόπουλος μπορεί. Μπορεί κύριε Τριανταφυλλόπουλε και θα τα καταφέρει μια χαρά.
Εντάξει τώρα. Είπαμε και εμείς αγαπήσαμε, αλλά δεν κάναμε έτσι. Από τώρα να λέτε ότι θα τα καταφέρει μια χαρά, περιμένετε να δούμε θα τα καταφέρει. Θα πάει πολύ καλά ο κύριος Πιλιοτόπουλος. Άλλωστε έχουμε και τα δείγματα γραφής με την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, που είναι κάτι που τον τιμά και που δεν το τολμούν και πολύ, όπως ξέρετε. Γιατί μπορούσε να συνεχίσει να είναι βουλευτής και να βάλει και υποψηφιότητα, τον έκραζε όλη η Αθήνα, όλη η Ελλάδα. Πάρα πολλοί άλλοι συναδελφοί του συνεχίζουν στο ίδιο ρυθμό. Αλλά και άλλοι πολλοί είναι στις φυλακές γιατί κλέβανε. Το ίδιο είναι. Όχι, αλλά κανείς που πρέπει να υπερασπίσει τις δημοτικές αρχές και τις αξίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, καλό είναι μερικές φορές να διαχωρίζει τη θέση του από την κεντρική πολιτική σκηνή. Η κυρία Μαριάννα Ζούρου, υποψήφια δημοτική σύμβουλος του Νέου Ηρακλείου. Ηρακλείου Αττικής, καλησπέρα σας. Γιατί του Νέου Ηρακλείου, από πού θα ήταν αλλού. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να το λέμε Νέου Ηρακλείου. Είναι Ηράκλειο. Ηράκλειο Αττικής. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν λέγεται όλο Νέο Ηράκλειο. Ο Δήμος είναι Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Και γιατί το λένε Νέο Ηράκλειο? Είναι η συνοικία Νέο Ηράκλειο. Αποτελείται το Ηράκλειο από 5 συνοικίες. Είναι η Καναπίτσα, είναι το παλαιό Ηράκλειο, είναι η συνοικία του Πρασίνου Λόφου, του Άνω Ψαλιδίου, του Κάτω Ψαλιδίου. Καταλάβατε. Μάλιστα. Ο κύριος Πέτρος Αθανασιάδης, εκπαιδευτής μηχανικών αεροσκαφών. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ο κύριος Δημήτρης Νικολινάκος, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Σοφρονιστικών Υπαλλήλων. Καλησπέρα σας. Από την Κρήτη, τις καινούριες φυλακές. Μάλιστα. Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά? 20. 20 χρόνια. Την αντέχετε? Πρέπει να την αντέξουμε. Τι πρέπει να την αντέξουμε? Εμένα με βάλει να φυλάω ανθρώπους στα κάγκελα, θα πεθάνω από τη στενοχώρια μου. Δεν την αντέχω. Την αντέχουμε και θα τα απεξέλθουμε. Παρόλο που είμαστε πικραμένοι, φοβισμένοι. Από τι είστε πικραμένοι? Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Άλλο σας λέω εγώ, για τους μισθούς λέτε την ασφάλεια και τη βοήθεια από την αρρωγή από το κράτος. Έχουμε προτάσεις, έχουμε λύσεις, έχουμε προτείνει τα πάντα. Ναι, περιμένουμε να σκύψει η πολιτεία πάνω μας. Εντάξει. Όχι μόνο σε αυτά τα περιστατικά, αλλά και πριν. Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από πριν. Δεν θέλουμε να επενδύσουμε πάνω στο χαμό και στο θρήνο της οικογένειας του αδέλφου μας. Να σας πω ότι δεν καταλαβαίνω. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορούσα να βλέπω τον κόσμο πίσω από τα κάγκελα. Εντάξει, υπάρχουν και εγκληματίες σοβαροί, υπάρχουν και εγκληματίες μεσαίας κατηγορίας, υπάρχουν άνθρωποι για οικονομικά εγκλήματα, για λάθη στη ζωή τους. Ό,τι και να έχει κάνει ένας άνθρωπος, όταν τον βλέπεις αζό μέσα από τα κάγκελα, κλειδωμένο μέσα σε ένα κελί, στενοχωριέσαι. Εσείς πώς μπορείτε να μην στενοχωριέστε? Ποιος σας είπε ότι δεν στεναχωριόμαστε? Για την κατάντια ορισμένων ανθρώπων που κατάντησαν να φτάσουν στη φυλακή. Αλλά όμως μην βάζουμε στην ίδια κατηγορία όλους, γιατί είναι ορισμένοι που είναι απαραίτητο να είναι στη φυλακή. Για το καλό της κοινωνίας. Αποφασισμένος, έτσι. Ναι, ορισμένοι, το ξέρω. Το να στερείς την ελευθερία σου υπάρχει κάποιος λόγος. Κάτι έκανες. Ή είσαι επικίνδυνος για την κοινωνία, ή πρέπει κάποια μέτρα να πάρουν οι υπόλοιποι. Αλλά οι συνθήκες που ζουν οι φυλακισμένοι είναι άθλιες. Τις συνθήκες έχουμε καταγγείλει πρώτοι εμείς. Γιατί εμάς είναι ο καθημερινός μας χώρος, στον οποίο και εμείς ζούμε και περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μας εκεί. Λοιπόν, είδα ένα βίντεο για να φτιάξω το κέφι τώρα να αλλάξουμε θέμα, γιατί δεν είναι ευχάριστα όλα αυτά. Εσείς ζείτε από τους φυλακισμένους. Οι δικηγόροι ζουν από τους κατηγορούμενους και τους φυλακισμένους. Οι δικαστές ζουν από τους φυλακισμένους. Ξέρετε πόσοι ζουν από τους φυλακισμένους? Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι που λέτε ότι αξίζει τον κόπο να είναι στη φυλακή, θα πεινάγατε όλοι εσείς. Λέτε. Είπαμε, δεν υπήρχε φυλακισμένος και ήταν όλοι καλοί άνθρωποι, εσείς πού θα ήσασταν τώρα? Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να κάνουμε και την εκπομπή τότε, με αυτή τη λογική. Λέτε. Γιατί αν είναι όλοι αυτοί επικίνδυνοι έξω τότε. Θα την κάνουμε, γιατί θα έπαιζα ωραία θέματα όπως αυτό που θα δείτε τώρα, ένα ούγκρος. Δεν ξέρω γιατί δεν τον παίξατε οι υπόλοιποι πολλοί, που μπήκε με το αεροπλάνο του και πέρασε μέσα από τον ισθμό της Κορίνθου κάτω από τις γέφυρες. Και είναι λίγο παππούς, έτσι. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση. Ο παππούς όμως, κοτσονάτος. Δείτε τι έκανε ο άνθρωπος. Ναι.
δείτε τον παππού. Δηλαδή δεν παίζετε, έτσι. Δεν παίζετε, κοιτάξτε τώρα. Κάνει και τις ανάποδες του. Δεν καταλαβαίνει Θεό. Ανάποδα πάνω από τον ισθμό τώρα. Πήρε την ευθεία του και χώνεται μέσα. Αεροπλανάκι της Red Bull, πρέπει να το πούμε γι' αυτό, μην τους αδικήσουμε. Κοιτάξτε τι κάνει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω ποιος από εσάς θα ήθελε να είναι συνεπιβάτης σε αυτή τη φοβερή πτήση. Δείτε τι γίνεται εδώ, έτσι. Τώρα έχουμε και μηχανικό αεροσκαφών εδώ, εκπαιδευτή. Θα του αρέσουν αυτές οι εικόνες. Ναι, ωραίες εικόνες, ε. Ε, βέβαια. Είδα τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος με ένα αεροπλανάκι. Έτσι. Χαραλέως πολύ. Δεν θα μπαίνατε μέσα. Όχι βέβαια. Ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο. Φοβάμαι και το ύψος. Ναι, είδα και ψηφοβία. Θα μπαίνει από εδώ κανένα παλικάρι καμία και έτσι. Εγώ θα βρισκόμουν σίγουρα εκεί. Εντάξει, εσείς πήγανε με το Σαμαρά, θα μπαίνατε. Όχι, δεν νομίζω ότι το συνδυάζεται κατάλληλα. Αυτά απλά σας λέω το εξής, ότι αυτός ο άνθρωπος. Μπήκατε σε πτήση αυτοκτονίας. Μισό λεπτάκι. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να επέμβει στο μυαλό του να δημιουργήσει μια διαδικασία, να μην φοβάται και να προχωρήσει για να κάνει άλματα. Κατά συνέπεια, ο καθένας μας όταν θα το κάνει αυτό θα δει και τα αποτελέσματα. Στο άβολο σημείο είναι η επιτυχία. Θυμηθείτε το. Είδατε που είχα θέματα. Αν δεν υπήρχαν φυλακισμένοι και φυλακές και όλη αυτή η άθλια εικόνα που παρουσιάζει η κοινωνία μας. Να, αυτά, έτσι, η ζωή θα έπρεπε να είναι γεμάτη από ευχάριστα πράγματα, τολμηρά πράγματα, εντυπωσιακά πράγματα, πράγματα που ψυχαγωγούν τον κόσμο και τον κάνουν να χαίρεται, να ενδιαφέρεται και όχι από αυτή τη καθημερινότητα. Το έχετε από πίσω μου, σας άρεσε πολύ το πλάνο αυτό, είναι εκπληκτικό όντως. Με ό,τι κάνει ο εκπληκτικός αυτός παππούς από την Ουγγαρία. Λοιπόν, πάμε στη Ξάνθη. Σας μίλησα γι' αυτό. Είναι πρωτοφανής αγριότητα στη γλάφκη της Ξάνθης σε βάρος ενός πεντάχρονου παιδιού. Το ερευνά η δικαιοσύνη. Μα η δικαιοσύνη, κύριε Διαλυνά, πόσο χρόνια χρειάζεται να ερευνήσει ένα τόσο σοβαρό θέμα? Άμεσα. Η υπόθεση έφτασε στη Βουλή μετά από ερώτηση του, την επανέφερε στη δημοσιότητα, μετά από 4 χρόνια ο Terence Quick, μετά από ερώτηση που έθεσε και βεβαίως επικαλούμενος στο δημοσίευμα σε εφημερίδα της περιοχής, της Θράκης. Σύμφωνα με όσα παρατίθεται στην ερώτηση, τον Αύγουστο του 10, ένα πεντάχρονο κοριτσάκι βιάστηκε από 3 δράστες στην τουαλέτα του Ζαμίου της Γλάφκης, αλλά μέχρι σήμερα οι φερόμενοι ως δράστες κυκλοφορούν ελεύθεροι. Να δούμε το ρεπορτάζ. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί το άγριο έγκλημα σε βάρος ενός 5χρονου κοριτσιού που διαπράχθηκε σε τζαμί στην Ξάνθη. Η υπόθεση ανακοινήθηκε έπειτα από έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης Χαράλαμπου Αθανασίου που διαβιβάστηκε στη Βουλή έπειτα από σχετικό δημοσίευμα ιστοσελίδα στη Θράκη. Οι δράστες, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 3 και πλέον χρόνια, μέχρι στιγμής παραμένουν ασύλληπτοι. Το θέμα έφτασε στη Βουλή έπειτα από ερώτηση του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Terence Quick, ο οποίος επικαλείται το σχετικό δημοσίευμα. Σύμφωνα με όσα παρατίθενται στην ερώτηση, τον Αύγουστο του 2010, ένα 5χρονο κοριτσάκι βιάστηκε από 3 άτομα στην τουαλέτα του τζαμιού της Γλάφκης, αλλά μέχρι σήμερα οι φερόμενοι ως δράστες κυκλοφορούν ελεύθεροι. Στο κείμενο υπάρχουν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, σύμφωνα με τις οποίες ο βιασμός ήταν ο δεύτερος κατά σειρά σε βάρος της 5χρονης και οι δράστες χρησιμοποίησαν ακόμη και ξύλα στα γεννητικά όργανα του παιδιού με πρωτοφανή αγριότητα και σαδισμό. Αναφέρεται ακόμη ότι η παιδοψυχίατρος που εξέτασε το κοριτσάκι επιβεβαίωσε τα εγκλήματα του βιασμού. Επίσης, όπως σημειώνεται στο κείμενο, στην αρχή θεωρήθηκε πρωταγωνιστής της άγριας εγκληματικής πράξης ο πατέρας του παιδιού, αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι οι δράστες του βιασμού ήταν ο αδελφός του, θείος της μικρής, και ακόμη 2 ανήλικοι, ο ένας ηλικίας 12 ετών, γιος του και ο άλλος φίλος του.
Από την έγγραφη απάντηση πάντως του Υπουργού Δικαιοσύνης προκύπτει ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες, η μία το 2013 και η δεύτερη το 2014, οι οποίες όμως εκκρεμούν στην ανάκριση. Έχουμε και τον φίλο μου τον Ντεντέ, τον δημοσιογράφο, τον Μουσουλμάνο από τη Θράκη. Έχει βγει πολλές φορές σε εκπομπή μου για άλλα θέματα, σε εκπομπή μου, αλλά θα ήθελα να ακούσουμε δύο λόγια, αφού τον καλωσορίσω πρώτα. Ντεντέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού σε πετυχαίνουμε, σε ποια πόλη? Ξάνθη. Ξάνθη είσαι. Γιατί εσύ συνήθως ταξιδεύεις πάρα πολύ. Είσαι Μάρκο... είμαι εδώ. Είμαι αρκετά καιρό ότι δεν ταξιδεύω, γιατί με χτύπησε και μια... κατάρα να το πούμε, έχασε το εγγονάκι μου 19 χρονών, 18 χρονών και είμαι ολίγον out. Φαντάζομαι από κάποιο τροχαίο, από κάτι τέτοιο που... Όχι, τίποτα, τίποτα, από αναρρόφηση στον ύπνο του και πνίγηκε το παιδί. Απίστευτο. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Απίστευτο και τραγικό, συλληπιτήρια από όλους εμάς, δεν το γνώριζα αυτό. Μου δεν αυτό. Δεν το γνώριζα. Να είστε καλά, Μάκημα. Καλέ μου φίλε. Καλέ μου φίλε Μουσουλμάνε, πόσα έχουμε τραβήξει μαζί από τις πρώτες εκπομπές που βγάζαμε. Μη ρωτάς, μη ρωτάς. Θυμάσαι τι κυνηγητό φάγαμε. Αλλά, ίσαλα που λέτε εσείς εκεί. Έτσι. Λοιπόν, για να ακούσουμε πρώτα τι είπε η μητέρα του μικρού παιδιού, στον Ανδρέα Ντίνη, τον συνάδελφό μου, μιλώντας... Ανέφερε όσα έχει υποστεί το παιδί της, καταγγέλλοντας ότι είχε πέσει βιασμού, θύμα βιασμού δύο φορές. Ναι, από ναι. τον ίδιο το θείο, αλλά και από τον ξάδερφό του. Δηλαδή, παιδεραστή ανθεί άγρια σε αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν είναι ότι βίασαν το παιδί, το βασάνισαν. Τέρατα. Δηλαδή, μιλάμε για τέρατα τα οποία έπρεπε να είναι μέσα και κυκλοφορούν ακόμα ελεύθερα. Και μετά αποδίδουμε δικαιοσύνη. Έτσι αποδίδεται δικαιοσύνη. Να ακούσουμε τι είπε η μάνα. Τον Αύγουστο του 2010 το βίασαν το παιδί. Ναι, ναι. Πώς είναι, εγώ ήμουν στη δουλειά, δεν ήξερα δηλαδή τι το κάνω, ναι, δηλαδή. Μόλις πήγα από τη δουλειά, δεύτερη φορά δηλαδή που έγινε. Ναι. Μετά πήγαινε στο τζαμί, πλήρωσα αυτός ο τύρος μου, δηλαδή, τον άλλο τον αδερφό του, δηλαδή. Ναι. Πλήρωσα για τα παιδιά, δηλαδή, και τον έκανε τέτοια ζημιά, δηλαδή. Και πού στο τζαμί. Ότι λέει, άμα δεν μπορώ σε σένα, εγώ να το κάνω αυτό που θέλω εγώ, λέει. Θα το κάνω, λέει, το παιδί σου, αλλά μη φαίνομαι εγώ, λέει, τα πληρώσω δύο παιδιά. Και από τότε δεν έχει γίνει τίποτα, ε? Τίποτα, τίποτα. Σαν τα... άμα δεν πήγα εγώ στο τέτοιο, στο Παπαδόπουλο, τίποτα δεν θα έγινε. Το κοριτσάκι, τι κατάσταση είναι? Τι είναι, πώς είναι, καλά είναι. Δηλαδή, τι πάει στο σχολείο αυτά, αλλά μέχρι τώρα το έχει στο κεφάλι, πώς είναι αλήθεια. Δύο φορές έγινε και πέντε, να σπαγάτε από που έγινε πέντε φορά, δηλαδή πέντε χρόνια που έγινε. Δεν είναι δηλαδή από πίσω, συγγνώμη, από πίσω θα έγινε και μετά δεύτερη φορά από μπροστά, ναι, για το ξύλο. Δύο παιδιά και πού σε τζαμί στο αλέτα. Αυτό έγινε μέσα, μέσα στο τζαμί έγινε αυτό, ε? Ναι, ναι, μια φορά. Α, μια φορά στο τζαμί, εντάξει. Ναι, ναι, και μετά στο σπίτι μια φορά. Και ποιοι το κάνανε αυτό, για πείτε μου. Ο τίος μου, ο Άντρος μου το φούστο. Αυτός, πώς το καταλάβατε αυτό? Η μικρή μου το είπε, για να σας πω συναλείτε, που είναι πρώτη φορά. Ο τίος μου λέει και ο Σαμέτ. Και αυτός είναι ελεύθερος. Πηγαίνει στην Γερμανία, δουλεύει, λέει για μην γίνει τίποτα. Και τώρα... είναι ελεύθερος. Εσύ θέλετε να δικαστεί τώρα, φαντάζομαι. Ναι, τι, έτσι θα γίνει, πώς. Να πάει στην Αγγλική. Ναι. Μόνη μου γίνεται, δηλαδή, εγώ κανένα δεν βοηθά. Λες σε τι χώρα ζω, έτσι. Δεν μπορεί να είναι ευρωπαϊκή χώρα αυτή. Πρώτα απ' όλα είναι μητέρα. Πραγματικά βλέποντας αυτό το... Πρώτα, οτιδήποτε, μεγαλώνω δύο κόρες. Μία κόρη 15 χρονών και μία κόρη η οποία είναι 22 μηνών. Δεν μπορώ να διανοηθώ αυτή την κοινωνία. Αλλά ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι. Ότι ο κόσμος δεν έχει τη δύναμη, φοβάται. Και δεν γίνεται μόνο στον Εύρο, δεν γίνεται μόνο στους πομάχους, γίνεται παντού. Και αυτό είναι, το οποίο, είναι ένα σημείο το οποίο εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Κύριε Μπινιάκο, μπορεί ο κόσμος να φοβάται, αλλά η κοινωνία έχει ασφαλιστικές δικλείδες, έχει θεσμούς, έχει μηχανισμούς. Την κοινωνία εμείς τη συνθέτουμε. Η κοινωνία λοιπόν η οποία δεν αντιδρά, της οποίας οι μηχανισμοί είναι νεκροί. Εδώ λέγαμε κάποτε για κράτος κοινωνικής πρόνοιας, γιατί δεν φρόντιζε πέτες, παιδιά στα φανάρια, ασθενείς, το ένα το άλλο, στους αξίχους. Μα το βιασμό ενός πεντάχρονου παιδιού, ο οποίος
επανελήφθη, δηλαδή δεν έγινε μόνο μία φορά. Και οι κύριοι αυτοί να κυκλοφορούν ελεύθεροι στους δρόμους. Καταλάβατε, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι εκτός από. Σε ευρωπαϊκές χώρες, γιατί από ό,τι κατάλαβα στη Γερμανία, ο θείος λέει έφυγε μετανάστης και πέρασε και τα σύνορα και έφυγε αυτός ο άνθρωπος. Μα εκτός το ότι είναι διαστραμμένοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι επικίνδυνοι για την κοινωνία. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν μπορούν να μείνουν για τιμωρητοί για αυτό που έκαναν, διότι πρόκειται περί κτηνοδίας. Και εδώ θέλω να έρθω σε εσάς τώρα, που είστε και δικηγόρος. Πώς είναι δυνατόν να μην έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές και να περάσει έτσι? Είναι ένα απομακάκι, είναι ένα μουσουλμανάκι, είναι παιδί ενός κατώτερου Θεού? Τι συμβαίνει? Φυσικά είναι ένα παιδί κατώτερου Θεού, αυτό είναι. Δηλαδή πρέπει να τα πούμε ομά τα πράγματα. Να συγκαλύπτουμε και να ωρεοποιούμε καταστάσεις. Α, τρελό αυτό όμως. Όχι, παιδί κατώτερου Θεού. Υπάρχουν παιδιά κατώτερου Θεού. Γιατί κατώτερο... τα παιδιά είναι παιδιά. Κοιτάξτε, δεν έχουν χρώμα, δεν έχουν φιλή. Κοιτάξτε, αυτά τα λέμε εμείς τώρα, καλή ώρα που βρισκόμαστε εδώ. Ξέρετε πολύ καλά τι κατάσταση επικρατεί, Ξάνθη, Κομωτινή και πέρα. Αφού τα ξέρετε. Τα συγκαλύπτουμε, αλλά δεν πρέπει να τα συγκαλύπτουμε. Η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Το ξέρετε. Είναι δυνατόν να ζούμε σε πολιτισμένο κράτος, αφού θέλετε να τα πούμε, και επί 4 χρόνια να μην έχουν επιληφθεί οι ανακριτικές αρχές και να μην έχουν τελειώσει εντός 6 μηνών την ανάκριση? Να σας κάνω μια ερώτηση. Είναι διαρκές το αδίκημα το συγκεκριμένο? Είναι διαρκές? Δεν υπάρχει διαρκές. Αυτή τη στιγμή μαθαίνουν, του στέλνει κλίση. Τώρα το μαθαίνουν. Συγγνώμη, εδώ μιλάμε για κάποια χρόνια όπου έγινε ένα γεγονός που κατήγγειλε η μητέρα. Που σημαίνει ότι εκεί λειτουργεί η αυτόφορη διαδικασία. Είναι διαρκές το αδίκημα, ρωτώ εσάς. Συγγνώμη, μα δεν είναι θέμα αν είναι διαρκές το αδίκημα. Εσείς γνωρίζατε ότι η παιδεραστία διώκεται κατέγκληση και όχι... Όχι, γι' αυτό ρωτάω τον δικηγόρο, τον αξιότιμο. Εσείς το γνωρίζατε αυτό? Όχι. Δηλαδή αν οι γονείς του παιδιού δεν κάνουν καταγγελία, δεν διώκεται, το γνωρίζετε αυτό? Όχι, δεν το γνωρίζω. Δεν είναι ντροπή για αυτό το κράτος? Και όταν έκανα εγώ την έρευνα τότε με τις υποθέσεις Κορκολίου και των υπολείπων που έσκουζαν κάποιοι... Κάποιοι απίστευτοι τύποι που έτσι μου έρχεται τώρα να τραβήξω 5-6 κασέτες, θα τους φύγει η ψυχή. Οι γονείς γιατί σωπαίνουν? Γιατί οι κασέτες αυτές δόθηκαν στους δικαστές. Φώναζαν τότε, έλεγαν διάφορες δικαιολογίες. Ρώτησα τον τότε υπουργό, που ήταν ένας, δεν θέλω τώρα να αναφέρω το όνομά του, για ευνόητους λόγους. Καλά λέω, εσείς αγωνιστής της δημοκρατίας και του αντιδικτατορικού αγώνα ψηφίσατε έναν επέσχυντο νόμο τέτοιο? Λέει, το κάναμε για να προστατεύουμε τα παιδιά, τους γόνους των πλουσίων που τους εκβίαζαν με την ερωτική πράξη και την... Και έμεινα με το στόμα ανοιχτό και λέω, πάτε καλά ρε. Είστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Και κατέγκληση είναι αυτά τα αδικήματα? Εδώ ηθοποιοί, τραγουδιστές, βλέπετε στο εξωτερικό που τους πιάνουν μετά από 15 χρόνια, τους κλείνουν μέσα. Και εδώ είναι κατέγκληση. Ήταν. Τώρα αρχίζουν και σοβαρεύουν. Άλλαξε ο νόμος. Αλλά ήταν κατέγκληση. Για να προστατεύονται, λέει, οι γόνοι των πλούσιων οικογενειών από τον εκβιασμό των παιδιών των φτωχότερων. Έχει πολλά προβλήματα. Το κράτος της δεξιάς που υπηρετείται. Ήταν αυτό. Και ήρθε το Πασόκ και το έκανε ακόμα δεξιότερο. Γι' αυτό και σμίξατε τώρα και πάτε αντάμα παρέα όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Μα είναι νόμοι αυτοί τώρα. Είναι νόμοι. Ρωτάω εγώ, είναι νόμοι? Να πάω λίγο στον Τεντέ. Τεντέ. Ναι, Μάκη. Πώς τα άφησες εσύ τώρα? Εσύ είσαι βέβαια, σου τύχε αυτή η ιστορία. Φαντάζομαι ότι... Αλλά αυτό είναι πρόσφατο τώρα που τραβάς το δικό σου δράμα. Πώς το αφήσατε αυτό το θέμα έτσι και δεν το σκυνηγήσατε? Ναι, Μάκη, κοίταξε, η υπόθεση είναι απλή. Η επαρχία δυστυχώς είναι μια κλειστή κοινωνία. Και δεν είναι μόνο η Ξάνθη, η Κομωτινή και ο Εύρος. Όλη η Ελλάδα είναι μια επαρχία, εκτός από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη. Οι μικρές κοινωνίες πάντοτε θάβουν αυτά τα θέματα. Όπως είπε και η μάνα, έγινε αυτός ο βιασμός, επανειλημμένος βιασμός 2 φορές. Ο πατέρας παράτησε την οικογένειά του και έφυγε. Ο θείος σηκώθηκε και έφυγε. Τα άλλα 2 πιτσιρίκια ήταν πιτσιρίκια. Δεν συνελήφθησαν. Πέρασαν 4 χρόνια. Ακούσαμε τότε στο 2010 ότι κάτι έγινε. Ρε τι έγινε, παιδιά? Το ένα το άλλο, το χώριο το βούλωσε. Δεν μιλούσε κανένας. Η μάνα το βούλωσε να μην ακούσει, να δούμε τι γίνεται κτλ. Η πολιτεία εμφανίστηκε μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, 20 μέρες και αφού είχε δημιουργηθεί ένας άλλος, ακουγόταν, γινόταν κάτι. Τους πήρε από το χωριό, τους κατέβαινε στη Ξάνθη, τους έδεσε ένα, νίκιασαν ένα διαμέρισμα, τους έβαλε μέσα, τους πλήρωνε το νίκιο και λόγω επειδή τώρα
διαλύθηκε η Ελλάδα και δεν έχει 200 ευρώ να δίνει στη μάνα αυτή για να μένει στο διαμέρισμα, της έκοψαν και το βοήθημα που της έδιναν. Δηλαδή με ένα παιδάκι 9 χρονών όπως είναι τώρα, η μάνα η ίδια δεν έχει η Ελλάδα να δώσει 2 εκατοστάρικα στην κυρία, στη γυναίκα, στη μάνα αυτή να την βοηθήσει σε αυτό το δράμα το οποίο ζει. Και αν συνεχιζόταν να της δίνουν τα 2 εκατοστάρικα, δεν θα πήγαινε στο δημοσιογράφο της Ξάνθης να τα πει, ξέρεις μου κόψανε και το βοήθημα που μου δίναν. Δεν έχω αυτή τη στιγμή να πάω, δεν έχω το ένα. Ούτε εσύ θα έκανες την εκπομπή, ούτε εμείς θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η κοινωνία. Αυτό είναι το κράτος το οποίο έχουμε στήσει δυστυχώς. Δυστυχώς. Η δικαιοσύνη 4 χρόνια περιμένει. Τι περιμένει 4 χρόνια, δηλαδή απλά πράγματα είναι. Απλά πράγματα είναι. Γι' αυτό αναρωτηθήκαμε εδώ, εάν, και δεν το λέω βεβαίως με προσβλητικό τρόπο για την, για την θρησκεία σου, το ξέρεις πόσο σέβομαι έτσι, τους μουσουλμάνους και τη θρησκεία τους και τη θρησκεία του κάθε ανθρώπου, το θρήσκευμα του κάθε ανθρώπου και το πιστεύω του, αλλά αναρωτηθήκαμε δηλαδή τι τα θεωρείτε, τα θεωρούν παιδιά κατώτερου Θεού? Δηλαδή, επειδή ήταν μουσουλμανάκι, πομακάκι, αυτό το παιδί έπρεπε να πεταχτεί στα σκουπίδια και η δικαιοσύνη αδρανεί τόσα χρόνια. Άμα θυμάσαι την υπόθεση της Αμαρίνθου, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Η δικαιοσύνη δυστυχώς λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα των πλουσίων, των αστυνομικών και των δυνατών. Όταν είσαι φτωχαδάκι, δεν έχει σημασία αν είσαι μουσουλμανάκι, αν είσαι χριστιανάκι, αν είσαι εβραϊκάκι ή αν είσαι και εγώ δεν ξέρω πιανού θεού παιδί. Αν δεν έχεις την πλάτη γερά άτομα, θα χάσεις, τα πάντα θα τα χάσεις. Ωραία. Κάνουμε ένα μικρό... Πόσες περιπτώσεις τέτοιες δεν έχουμε δει? Ή ο αστυνομικός που βίασαν τις κοπελίζες στον Αμάρινθο. Δεν έγινε το ίδιο πράγμα, δεν κυνηγήθηκε. Και στο τέλος αθώθηκαν, οι βιαστές ακώθηκαν. Επίτρεψέ μου να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με τον Τέρενς Κουίκ, ο οποίος επανέφερε το θέμα στη δημοσιότητα. Περάσουμε στη συνέχεια των θεμάτων μας ή μάλλον θα το πω όταν τελειώσει αυτή η ενότητα. Είναι τα πρώτα μηνύματα που έρχονται από εσάς και έχουν ενδιαφέρον, έτσι, γιατί προέρχονται από όλη την Ελλάδα, από τον ελλαδικό χώρο και βγάζουμε ένα γενικότερο συμπέρασμα αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, ο Ντεντέ είναι στη τηλεφωνική γραμμή, είναι και ο Τέρενς Κουίκ. Τον έχουμε τον... Είμαι εδώ. Τον συνάδελφο. Είμαι δεν τον εδώ. Έχουμε τον Κουίκ, γιατί δεν τον έχουμε? Ναι. Εγώ σας ακούω. Δεν, κάτι γίνεται με το τηλέφωνο του κυρίου Κουίχ. Μίλησαν οι συνεργάτες μου πριν από λίγο. Δεν πιστεύω να παραιτήθηκε κι αυτός. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Κατεβαίνει μάλιστα υποψήφιος στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λοιπόν, αν δεν βγει σε 5 λεπτά, εγώ θα λέω ότι παραιτήθηκε από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και θα το λέω μέχρι να τελειώσει η εκπομπή και να παραιτηθεί στα αλήθεια. Ο καθένας μπορεί να. Όχι, αστείευαμε. Κάτι συνέβη με το τηλέφωνο του γιατί μίλησαν οι συνεργάτες μου πριν 10 λεπτά. Αλλά προφανώς, το ναι. Θέμα πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Ζούμε σε άσχημο περιβάλλον. Δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Το θέμα είναι πρόκειται τραγικό. Πρόκειται για αγριότητα, για μεγάλη αγριότητα, απίστευτη. Πιο τραγικοί είμαστε εμείς όμως. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Λέγαμε, θυμάστε τότε που άνοιξαν τα κεφάλια των συνταξιούχων επισημήτης έξω από το κυβερνητικό μέγαρο, στο Μαξίμου, τι τους στείλαμε? Μα να βιάζουν 5χρονα παιδιά, δράστες για να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτό είναι το πιο τρομακτικό, ότι αυτοί οι εγκληματίες κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή ελεύθεροι. Καταλάβετε, περισσότερο σοβαρή από την διαστροφή αυτών των ανθρώπων και την επικινδυνότητα είναι η απάθεια της πολιτείας. Είναι ανύπαρκτη. Αυτό είναι πιο τραγική. Της κοινωνίας. Δεν ξέρω. Της πολιτείας. Και της κοινωνίας.
της πολιτείας. Κύριε Τραγκοφυλλοπούλε, αν μου επιτρέπετε να πω το εξής. Η κοινωνία πηγαίνει και στο Ηρώδιο, πηγαίνει και στο Μπορντέλο, διαβάζει φιλοσοφικά κείμενα, αλλά κοιτάζει και απειγλιδαρότρυπα. Σημασία έχει τι κάνουν οι αρχές της. Εάν θεωρείτε ότι οι Άγγλοι, Ολλανδοί, Δανείοι είναι καλύτεροι από εμάς, κάνετε λάθος. Πιο ευγενείς, απλά είναι εκπαιδευμένοι. Διότι εκεί δεν υπάρχει ατιμορρυσία. Ξέρεις ότι θα τη φας έτσι και σε 700. Και από εκεί και πέρα το διακινδυνεύεις σε σχέση με το βαθμό θράσους ή αρρώστιας που διαθέτεις. Εδώ υπάρχει ατιμορρυσία. Οπότε και λίγο επιρρεπείς να είσαι προς τα εκεί, αποθρασύνεσαι και κάνεις άθλια πράγματα. Εγώ δεν είμαι οπαδός του εισαγγελικού κράτους. Τι σημαίνει αλλά όχι... για εσάς, δηλαδή ποιος άνθρωπος είναι επιρρεπής, έκανα... αυτό που αν το έχει σωστή παιδί σας. Άρα μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, δηλαδή. Επειδή είστε μάνα, αν συνέβαινε αυτό στο παιδί σας, εσείς θα τον σκοτώνατε αυτόν τον τύπο, σε ναι ή όχι. Σε καμία περίπτωση δεν θα τον σκότωνα αυτόν τον τύπο. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι η τιμωρία είναι το να τον σκοτώσεις. Αυτό είναι ευτυχία. Άλλο σας ρωτώ. Δεν είναι τιμωρία. Θα τον σκοτώ. Εγώ δεν θα άντεχα να δω έναν άνθρωπο αβιάζει ένα πεντάχρονο παιδί πολύ και μετά να κυκλοφορεί. Πολλοί θα τον σκότωναν. Να κυκλοφορεί ελεύθερος. Θυμάστε και την περίπτωση του. Δεν, όχι πολύ. Ο πατέρας και η μάνα ενός τέτοιου παιδιού δεν μπορούν να αντέξουν στην εικόνα και τη φρίκη. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα βγαίναν και άλλα τέτοια φιντάνια και άλλα τέτοια φιντάνια. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κοινωνία για όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή μην περιμένουμε πάντα από τις αρχές να λύσουν όλα τα προβλήματα. Σε πόσες χιλιάδες χρόνια θα γίνει αυτό. Πρέπει να το δούμε έτσι σε πόσα χιλιάδες φράσεις και ποτέ να μην πράξουμε ή πρέπει να πράξουμε. Να πράξει η πολιτεία, να πράξει. Ποιος πρέπει να πράξει, πρέπει να πράξουμε εμείς πρώτα, η κοινωνία, η πολιτεία, όλοι μας. Γιατί όλοι μας, όχι μόνο η πολιτεία. Μόνο η πολιτεία, αυτή πρώτα. Κύριε Γιαννιά, με συγχωρείτε, εγώ θεωρώ πολύ επαναστατικό. Όχι, δεν αστυνόμε, φύγε αυτό, δεν αστυνόμε. Θεωρώ πολύ επαναστατικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να δηλώνει τέτοια επαναστατικότητα περί λαοκρατίας ότι η κοινωνία θα δικάσει τέτοια καθάρματα. Όχι, με συγχωρείτε πολύ. Η κοινωνία είναι αυτή η οποία οι αρχές, και οι άνθρωποι, ο καθένας, σαν προσωπικότητα πρέπει να φροντίσει. Άξι. Για να έχουμε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Η κοινωνία, όλοι ο καθένας... μαζί. Δεν θα περιμένουμε από τον αστυνόμο. Δεν θα περιμένουμε μόνο από τη δικαιοσύνη. Πρέπει να δούμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για όλο αυτό. Ο καθένας ξεχωριστά. Συμφωνώ. Ο καθένας ξεχωριστά. Συμφωνώ. Μην κλείνουμε τα μάτια σε ό,τι συμβαίνει δίπλα μας, λέγοντας έλα μωρέ, ας μην το δούμε αυτό. Ας το δει ο αστυνόμος απέναντι, στο δει ο δικηγόρος. Δεν είναι έτσι. Και η νομοθεσία πρέπει να είναι αποτρεπτική όμως. Και αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Το είπα και ο κ. Τριανταφυλλόπουλος προηγούμενα. Έχετε μεγάλη ευθύνη εσείς ως κόμμα και το ΠΑΣΟΚ περισσότερο, θα έλεγα. Στο ότι έχουμε φτάσει όχι μόνο σε αυτό το σημείο, αλλά και θεωρώ σε άλλα σημεία. Ότι οι ευθύνες, σας ξαναλέω, δεν έχουν να κάνουν κατ' εμέ με τα κόμματα, γιατί και τα κόμματα, αν θέλετε, οι νόμοι και όλο αυτό, οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι φυσικά δημιουργούν. Φυσικά και άπτετε, με συγχωρείτε, όλοι μας λοιπόν, το ζήτημα, με το ζήτημα της νομοθεσίας για τους μετανάστες. Σήμερα λοιπόν ήρθε αυτή τη στιγμή μια πληροφορία. Τι θα κάνετε αύριο, πέστε μου. Για να σας πω και εγώ τι θα κάνω αύριο. Με συγχωρείτε. Έχει έρθει μια πληροφορία. Ναι, συγγνώμη λίγο, κύριε Αρκαδίνε. Εδώ πέρα το συγκεκριμένο παράδειγμα, η συγκεκριμένη τραγωδία δείχνει ότι υπάρχει κρίση θεσμών και υπάρχει κρίση δημοκρατίας. Δηλαδή, οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς, γιατί ο κόσμος φοβάται πολλές φορές. Ανεξαρτήτως της συγκεκριμένης περίπτωσης. Πολλές φορές δεν πηγαίνουν στην αστυνομία γιατί φοβούνται. Γιατί πολλές φορές κρύβεται το ίδιο το κράτος εκεί πέρα. Αλλά πηγαίνοντας όμως στο πρόβλημα. Πρέπει να δούμε ότι την κρίση της δημοκρατίας και των θεσμών πρέπει να τονώσουμε τους θεσμούς. Πρέπει να δώσουμε περισσότερη ενίσχυση στη δημοκρατία μας, περισσότερη ενίσχυση στους θεσμούς. Καλά είναι τα ευχολόγια και οι κοινωνίες κτλ. Αλλά εδώ πέρα, επί του πρακτέου, μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε κρίση και η κρίση των θεσμών είναι η πιο έντονη από όλες αυτές που ζούμε, πρέπει να δούμε το πώς θα ενισχύσουμε τους θεσμούς για να μπορέσει η κοινωνία να ξαναεπανέλθει σε μια ευημερία και σε μια ισορροπία. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ισορροπία. Αυτό που λέμε ότι υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, προφανώς και υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Βέβαια. Το βιώνουμε όλοι μας καθημερινά, όπου και να πάμε. Θεωρώ δηλαδή ότι εγώ σε σχέση με έναν επιχειρηματία θα έχω την ίδια αντιμετώπιση με τη δικαιοσύνη. Κύριε Μαθαραντονά, κάτι θέλετε να πείτε. Ναι, ήθελα να πω ότι αυτή η πράξη, η οποία είναι αποτροπιαστική πραγματικά, με πλήττει εμένα προσωπικά ως άνθρωπο και ως εκπαιδευτικό, και επειδή συναστρέφομαι καθημερινά παιδιά. Τα οποία έχουν ανθρώπινες ψυχές, πρέπει να μπούμε στα μύχη αυτής της ψυχής. Δηλαδή, αυτό το παιδί έχει υποστεί έναν βιασμό. Μπορούμε να φανταστούμε τι συνέπειες θα έχει στη ζωή του. Καλά, πέραν μπορούμε να το φανταστούμε πέραν αυτό. Πέραν το ότι η πράξη είναι αποτρόπαια, δεν το συζητάει κανείς.
Φαντάζεστε ότι δεν υπάρχει αρμόδια κοινωνική υπηρεσία υποστήριξη ψυχολογική αυτού του παιδιού και δεν έχει διαβερθεί. Αυτό ήταν αυτό. Όταν δεν έχει δικάσει τη δράση, περιμένει κανένα από εσά να υπάρξει ομάδα υποστήριξη αυτού του παιδιού για τη μάνα του. Θα αστείευεστε έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι θα συνεχίσει να μην υπάρχει και μιλάμε για κράτο πρόνοια, για κοινωνικό κράτο. Τρίχες, και για απλά ζητήματα. Είμαστε μια δουνουτού κοινωνία. Δηλαδή αυτό τα λέει όλα. Μια κοινωνία δουνουτού είμαστε. Πάντως η τοπική κοινωνία, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και η μητέρα και οι γονείς του παιδιού έχουν κάποιες ευθύνες στην προκειμένη περίπτωση. Κοιτάξτε, οι γονείς έχουν ευθύνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κάθε διαστραμμένος μπορεί να βγάζει τα αποθυμένα του επάνω σε παιδικές ψυχές. Προφανώς. Στην ηλικία των 5 ετών είναι χοντρό. Και είναι... η δικαιοσύνη έπρεπε να δρά άμεσα. Και να τιμωρεί παραδειγματικά. Απίστευτο δεν είναι? Είναι πραγματικά απίστευτο και βεβαίως θεωρώ ότι υπάρχει και διαφορία από το κράτος, το οποίο έπρεπε να δείξει άλλη ευαισθησία. Λοιπόν, Terence Quick δεν έχουμε και δεν μπορούμε να περιμένουμε. Θα δούμε όμως τι είπε στους συνεργάτες μου σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε μαζί τους. Είχα την υποχρέωση από τη στιγμή που είδα αυτό το απίστευτο δημοσίευμα στην εφημερίδα Μαχητής της Ξάνθης, να παρέμβω καταρχήν ως βουλευτής. Αλλά θα το έκανα σαν διαβεβαιώ και ως δημοσιογράφος. Αποτύπωσα πλήρως, λέξη προς λέξη, το δημοσίευμα, το έκανα ερώτηση και το έστειλα για διερεύνηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και για να ακριβολογώ, το έστειλα και στο Υπουργείο Υγείας, τον κύριο Άντωνη Γεωργιάδη, αλλά και στον Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι, διότι πέρα από το θέμα του βιασμού, όπως είναι η καταγγελία, κοιτάξτε, εγώ δεν υιοθετώ την καταγγελία, είμαι υποχρεωμένος όμως να τη διερευνήσω και αυτό να το τονίσω, έτσι. Ναι. Γιατί πέρα από την καταγγελία για το πεντάχρονο τον Ήπιο, έχουμε και την απίστευτη ιστορία της εγκατάλειψης της μάνας από την Πρόνοια. Άρα, γι' αυτό απευθύνθηκα σε όλους τους υπουργούς. Απάντησε όπως απάντησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος έδωσε το θέμα για διερεύνηση στην εισαγγελία. Ναι. Και από εκεί και πέρα θέλω να ελπίζω ότι η παρέμβαση δημοσιογραφική από τη μια πλευρά του μαχητή της Ξάνθης και από την άλλη η παρέμβαση δική μου η πολιτική θα δώσουν καταρχήν μια απάντηση στο θέμα της μάνας και βεβαίως και στο θέμα της διερεύνησης κατά πόσον η δικαιοσύνη διερευνά μέχρι τέλος την υπόθεση η οποία καταγγέλθηκε. Την υπόθεση έφερε στο φως δημοσιότητας η εφημερίδα Μαχητής και στη Θράκη και ο Πάνος Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος της εφημερίδας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Παπαδόπουλε, γεια σας. Κύριος Παπαδόπουλος, μας ακούει. Μάγκη, γεια σου. Έχουμε να αισθανθούμε από το 1998. Από τους Πομάκους. 1998 πρέπει να ήταν η εποχή που έτρεχα πίσω... Από εκείνη την υπόθεση τότε με τα ροζ που με μαχαιρώσανε και λοιπά. Πέρασαν κάποια χρόνια τώρα. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε πάνω. Αλλά χαίρομαι γιατί σε βλέπω έτσι το ίδιο ανανεωμένο και το ίδιο μάχη μου και σαν να μην πέρασε το μια μέρα. Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι εγώ γνώρισα το κοριτσάκι, είμαι πολύ συγκινημένος γιατί μια εβδομάδα πριν ήρθε η μάνα μαζί με το κοριτσάκι. Είναι πανέμορφο, δηλαδή στο μόνο που διαφωνώ στο ρεπορτάζ είναι ότι βάλατε ένα παιδάκι σκούρο, μελαχρινό και σκούρο. Είναι ξανθό, άσπρο, είναι πραγματικά δηλαδή ένα αληθινό ελληνάκι πομαγκάκι, γνήσιο και είναι πανέμορφο, δηλαδή μα και αν δεις αυτό το... κοριτσάκι το 9χρονο θα εντυπωσιαστείς με τα μάτια του, την ομορφιά του και την εξυπνάδα του. Είναι κρίμα να χαθεί αυτή η μάνα με τα δυο παιδάκια που είναι σε μία, τους έχουν τώρα ρίξει έναν οικισμό εκεί στην Εκτενεπόλ σε ένα σπίτι και ζει δουλεύοντας καθαρίστρια στο νοσοκομείο με 250 ευρώ το μήνα και τη στήριξη εκεί χριστιανών και μουσουλμάνων γειτόνων που έχει στην Εκτενεπόλ. Ναι, κοίταξε πάνω. Είναι ένα θέμα τραγικό και έτσι ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσαμε να δείξουμε ένα ανήλικο παιδί πολύ περισσότερο μετά από μια τέτοια τραγωδία. Δεν πρόκειται για πάρτι, δεν πρόκειται για γενέθλια, δεν πρόκειται για γιορτή Χριστουγέννων, πρόκειται για βιασμό ενός παιδιού. Και είναι τραγικό γιατί εδώ αναρωτιούνται ακόμα αν συνέβη πάνω. Δηλαδή οι αρχές διερευνούν για το εάν συνέβη.
Μετά από τις μαρτυρίες τόσων ανθρώπων και που φαντάζομαι και εσύ από το ρεπορτάζ που έκανες, είναι σίγουρο ότι συνέβη. Πού είναι τώρα οι δράστες αυτής της ιστορίας, πού ζουν? Για την υπόθεση να πω κάποιες λεπτομέρειες. Να αποκαλύψω λοιπόν ότι στην αρχή ασκήθηκε δίωξη εναντίον του πατέρα. Θεωρήθηκε ότι αυτός είναι ο δράστης. Τον αθώωσε ο ίδιος δικηγόρος που υπερασπίζεται τη μάνα, ο κύριος Μαλάκης, αθώωσε τον πατέρα ο οποίος εφέρετο ως δράστης. Στη συνέχεια δηλαδή από τη διαδικασία ασκήθηκαν διώξεις για το θείο. Φάνηκε δηλαδή, αποκαλύφθηκε ότι ο θείος, ο αδελφός του πατέρα, είναι ο δράστης με το 12χρονο παιδί του και ένα φίλο του παιδί. Το ένα και ένα φίλο του. Το ερώτημα είναι του τώρα, τι συμβαίνει. Αυτός ο φερόμενος ως δράστης, και γιατί εγώ αφήνω αιχμές ευθέως. Είχες πει κάποτε, Μάκη, σε μια εκπομπή σου, ότι εγώ πιστεύω σε δίκαιους, αντικειμενικούς και έντιμους δικαστές, όχι στη δικαιοσύνη. Έτσι. Επέτρεψέ μου αυτό να στο θυμίσω και να το υιοθετήσω. Στους λίγους. Εγώ πιστεύω δηλαδή σε καλούς δικαστές. Αυτό έχει σημασία. Έχω πει επιλέξεις στους λίγους έντιμους, ικανούς δικαστές. Και μάλιστα το είπα και σε επίκον του δικηγόρου του κυρίου Διαλυνά κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στον πρόεδρο του Αριουπάγου. Αλήθεια, ναι. Ότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη σας. Έχω εμπιστοσύνη στους λίγους, καθαρούς, έντιμους δικαστές που ορθώνουν το ανάστημά τους σε όλη αυτή την αθλειότητα. Γιατί αν οι πολλοί ήσασταν καλοί, δεν θα υπήρχαν Τσοχατζόπουλοι σήμερα. Και πολύ πιθανό να μην υπήρχαν και όλοι οι άλλοι, οι οποίοι μας κυβερνούν σήμερα. Δυστυχώς, εμένα μου κάνει, λοιπόν, δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Η καθυστέρηση είναι από το δορυφόρο, γι' αυτό αργούμε εμένα λίγο στην απάντηση. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ασκήθηκε δίωξη, η δεύτερη δίωξη, για δίωξη μιλάει πάντα η εισαγγελική αρχή, το 2014. Το αριθμός πρωτοκόλλου λέει Β2014-86. Δεν υποκαθιστώ προς Θεού. Ούτε τον εισαγγελέα, ούτε τη δικαιοσύνη, δεν είναι ο ρόλος μας. Ωστόσο μου κάνει εντύπωση το γεγονός, το έγκλημα έγινε το 2010 και η δεύτερη δίωξη που αφορούσε ουσιαστικά τον θείο και τα δύο ανήλικα έγινε τώρα το 2014. Σε μένα αυτή η κυρία ήρθε γύρω στις 25 Φεβρουαρίου στην εφημερίδα μου μαζί με ένα χριστιανό γείτονά της. Μου περιέγραψε το δράμα, ήτανε στεναχωρημένη πολύ και φοβότανε για λίγο. Τη ρώτησα το πρώτο ερώτημά μου αν την ενοχλούσαν οι δράστες. Διότι δεν απέχει πολύ η Γλάφκη από την Εκτενεπόλου, δεν την πήραν σε άλλη πόλη, εδώ την αφήσαν. Μου είπε ότι στην αρχή είχε κάποιες ενοχλήσεις, μετά την άφησαν, δεν την ενοχλούσαν πλέον. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν ότι 4 χρόνια μετά, ο μεν δράστης ο ένας ο κύριος, ο μεγάλος δηλαδή σε ηλικία, νομίζω είναι 45 περίπου, 46 χρονών, πηγαίνω, έρχεται η Γερμανία, πάει, δουλεύει, κάνει μεροκάματα, ξαναμπαίνει, δεν έχει ακόμα. Και ακόμα μιλάμε, ακόμη, και ο κ. Γιαλίνας, ενδεχομένως αστυνομικός, τα ξέρει καλύτερα, πολύ καλύτερα από μένα, υπάρχει ναι μεν ασκηθή σαν δίωξη, όμως δεν έχουμε μάθει αν τελικά, παράλληλα με τη δίωξη, αν τελικά αποφάσισαν ή όχι, ειδικά αποφάσισε όχι ο ανακριτής και η εισαγγελική αρχή την προφυλάκηση του δράστη ή όχι. Δεν το λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Και το πιο πιθανό λοιπόν, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ότι αυτός συνεχίζει και σήμερα λοιπόν που κάνει σε αυτή την... γιατί άλλο τώρα, εγώ είμαι ένα μικρό μέσο, είμαι σε Πάνο, μια πολύ ωραία πόλη. Κοίταξε Πάνο, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα σε αυτή τη φάση. Θεωρώ ότι με την πίεση που θα ασκηθεί, έστω τη δημοσιογραφική πίεση, κάπως αυτοί οι άνθρωποι θα βρουν τον δρόμο τους. Δηλαδή δεν είναι απίστευτο ότι λειτουργούν με τόσο αργούς ρυθμούς, αυτό το delay που έχουν από το 10 στο 14 να ψάχνουμε εμείς να δούμε τι έγινε με τους δράστες, είναι τραγικό από μόνο του. Σε χαιρετώ και σου εύχομαι τέτοια ώρα καλή σου μέρα. Αυτά λοιπόν με από τον Πάνο Παπαδόπουλο. Δεν θα μείνουμε εδώ για να κερδίσουμε χρόνο. Δεν νομίζω κάτι όμως που έχει σχέση και με την τοπική αυτοδιοίκηση, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο
η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος της, να είναι κοντά στο δημότη και ειδικά σε ένα τέτοιο τώρα ευαίσθητο θέμα. Από ποιους, από αυτούς που χώριζαν, κάνει... από αυτούς που χώριζαν τα έργα σαραντάρια για να κλέβουν. Η μεγαλύτερη διαφθορά είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι, δεν πρώτου και δεύτερου βαθμού είναι εγκληματίες πρώτου βαθμού. Άμα τους βουτήξουμε έναν-έναν, θα δείτε τι πανηγύρι θα γίνει. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, που χαιρετήσω και τον Ντεντέντεντε. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου. Και καλημέρα, καλημέρα σε όλες μαμάκι, καλή δύναμη. Και καλή δύναμη σε σένα φυσικά. Σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί, επιστρέφουμε τώρα, πάρουμε μάλλον στη δεύτερη υπόθεση με την εξορία στη Ζυρίχη του Θέμου Αναστασιάδη. Τώρα η ώρα του τηλεθεατή. Μία κυρία από τα Πατήσια λέει: Μητέρα φταίει, γιατί δεν μίλησε πιο μπροστά. Αυτό γίνεται σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Δεν φταίει η δικαιοσύνη. Πρώτα η μητέρα φταίει και μετά η κοινωνία. Σήμερα αυτή η μάνα δεν δικαιούται να μιλάει. Έχει πάρει αυτό το παιδί βοήθεια και από ποιον. Και ήταν η σωστή βοήθεια που πήρε. Από το σπίτι του. Τι να πάρει ένα παιδάκι 5 ετών. Ποια βοήθεια να πάρει. Όταν η κοινωνία είναι ανδοκρατούμενη, από τη Βέρεια τώρα οι φίλοι μας αυτοί, από εκεί ξεκινάει το κακό, η γυναίκα δεν έχει δικαιώματα και οι άνδρες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν σε τέτοιες κοινωνίες. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Για όνομα του Θεού. Εντάξει, δεν χωρίζουμε τους ανθρώπους σε γυναίκες και άντρες και παιδιά μαύρα, άσπρα και κίτρινα. Έτσι, δεν φωνάζεστε όλοι μαζί. Καταρχάς, η κοινωνία κανονικά έπρεπε να είναι γυναικοκρατούμενη. Γιατί κάνουν ό,τι γουστάρουν οι γυναίκες. Και στο σπίτι και στο σύζυγο και στο γιο και οι μάνες θένε που τους κάνουν μαμούχαλους τους άντρες στην Ελλάδα, διότι έχω πει δημόσια, αν ήμουν γυναίκα θα είχα γίνει λεσβία με τέτοιους άντρες που κυκλοφορούν στην κοινωνία μας. Μαμούχαλος. Τους έχει μάνα τους και τους τραβάει από το βρακί της. Λέω ψέματα. Είναι μια αλήθεια της ελληνικής κοινωνίας. Έχω κάτι απίστευτους τύπους. Το τασάκι είναι δίπλα, γυναίκα, φέρω μου το τασάκι. Άπλωσε το κουλώσει και πάρ' το. Κανίβαλες έμαθει η μάνα σου έτσι όμως. Από την άλλη όμως χαίρεται Τρανταφυλόπουλε. Όπως σου έχει μάθει να μην στοχεύουν στην τουαλέτα, γιατί οι υπόλοιποι είναι σκλάβοι για να τα σκουπίσουν. Καταλάβατε. Γιατί δεν τρελαίνετε αυτά τα πράγματα, είναι αλήθειες. Όμως είναι σημαντική ελληνική οικογένεια, μην την αφορίζουμε όμως. Γι' αυτό και εγώ αυτούς που είχα εδώ μέσα τους έμαθα, όποιος πηγαίνετε στις τουαλέτες δεν τη γράφει. Όποιος δεν στοχεύει σωστά, τον περιμένει ο Τρανταφυλόπουλος. Τι είναι οι υπόλοιποι σκλάβοι, είναι δούλοι. Μα έτσι, μα υπάρχει. Και αν μη τι άλλο, η κοινωνία δεν είναι ούτε ανδροκρατούμενη, ούτε γυναικοκρατούμενη. Αδελφοκρατούμενη είναι σήμερα. Και αφήστε τα παραμύθια, το ξέρετε. Είναι. Αδελφοκρατούμενη. Γιατί, και αυτό το λέω με αγάπη, γιατί έχω πολλούς φίλους που είναι αδελφούλες. Ο κύριος, ποιος είναι αυτός, ο Γιώργος από τα Χανιά, λέει ότι σμηνείται στο 57 στο Πήλιο, είναι ο ένας πιλότος, ο οποίος πέρασε από τον Ισθμό της Κορίνθου από κάτω. Πριν εκείνος, αρκετά χρόνια πριν υπηρετήσει και μάλιστα πήρε και συγχαρητήρια από τον Βασιλιά. Και ένας φίλος μου την έκανε, την ιστορία, αλλά τιμωρήθηκε πολύ. Από τους σοφάδες Καρδίτσας. Ο Χάρης, ο φοβερός Χάρης, δίκαρος. Κυρία Εφηγένεια από Θεσσαλονίκη, να καλέσετε και έναν εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής. Η κυρία Εφηγένεια έχει δικό της ταλικά. Ένας άλλος φίλος από την Αθήνα, είναι γνωστή η τακτική του Σαμαρά. Έδωσε πακέτα, λέει, για να εξαγοράσει βουλευτές των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Αυτός είναι δικός σας. Ο Κουίκ είναι που δεν βγήκε. Πάει και γράφει τέτοια στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο πρώτος Έλληνας, λέει, που πέρασε τον Ισθμό της Κορίνθου μεγάλες ταχύτητες, το 1946, ήταν ο Παπαδόπουλος. Λοιπόν, τουλάχιστον τον πιάσαμε τα ραντάρ το κύριο που... Κάτω από τον Ισθμό. Ναι, τον πιάζαμε τα ραντάρ του. Είχε πάρει άδεια. Λοιπόν, ο κύριος Δεσμελής Νικόλος από τη Γερμανία λέει δεν βρέθηκε ένας από τους δικηγόρους
να αναλάβει, ένας δικηγόρος να αναλάβει αφιλοκερδώς την υπόθεση αυτή. Προφανώς είναι την υπόθεση για το παιδάκι. Σωστό ερώτημα. Ήθελα να το ρωτήσω, αλλά δεν μπορώ. Δεν βρέθηκε, ρε παιδί, ένας δικηγόρος. Και διάφορα άλλα ωραία και καλά. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα μας. Όπως γνωρίζετε ή όπως μάθατε από την εκπομπή μας, ο κύριος Θέμος Αναστασιάδης, γνωστός στη Σπάση, εγκατέλειψε την Ελλάδα και μένει στην Ελβετία, στο Κίρχμπεργκ της Ζυρίχης. Είναι ένα πολυτελέστατο προάστιο, όπως λέμε και φυσιά εδώ στην Αθήνα, στη Ζυρίχη, ακριβό προάστιο, όπου ο Τόμας Μάν και διάφοροι άλλοι νομπελίστες συγγραφείς αποφάσισαν τελευταία χρόνια να ζήσουν εκεί. Και βεβαίως ένας από τους επιφανείς του Κίρχμπεργκ είναι και ο κύριος Αναστασιάδης, μόνο που οι γείτονές του δεν ξέρουν για ποιο λόγο είναι επιφανής και ασχολούμεθα μαζί του, ούτε γνωρίζουν ότι έχουν έναν τόσο διάσημο γείτονα. Περνάει πολύ ωραία στη λίμνη της Ελβετίας, ζει με τη σύζυγο εκεί, κάναμε ολόκληρο ρεπορτάζ. Κανένας δεν το γνώριζε. Πριν 2 χρόνια κατέλειψε τα Πάτρια Εδάφη, πήγαινε έρχεται με ένα αεροπλάνο για να βγάλει την εφημερίδα και να γυρνάει 10-10 τις εκπομπές του. Η σύζυγος και τα 3 του παιδιά μένουν εκεί στο Κίρχμπεργκ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Σάλο προκάλεσαν οι αποκαλύψεις του Ζούγκλα.gr και της εκπομπής Κίτρινος Τύπος σχετικά με τη μετακόμιση της οικογένειας του εκδότη Θέμου Αναστασιάδη στην Ελβετία. Ο εκδότης έφυγε πρώτος, εγκαταλείποντας τα Πάτρια Εδάφη χάρη μιας ασφαλούς διαβίωσης σε προάστιο της Ζυρίχης. Είναι φανερό ότι αισθανόταν άβολα μετά το διπλό σκάνδαλο των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ και του DVD Τσέκου Ζαχόπουλου. Ευνηδιάζοντας ακόμα και το στενότερο περιβάλλον του, εγκατέλειψε νύχτα την Αθήνα για να εγκατασταθεί οικογενειακός με τη σύζυγό του Βασιλική Παναγιωτοπούλου και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας στο πολυτελές Κίρχμπεργκ, 6 χιλιόμετρα από το κέντρο της Ζυρίχης. Ήταν τουλάχιστον ήσυχος ότι εκεί δεν θα μπορούσαν να τον ανακαλύψουν όσοι δεν ήθελε να συναντήσει ποτέ στη ζωή του. Εκεί λοιπόν, στο πολυτελές καταφύγιο του, ατυχώς για εκείνον τον εντόπισε η ζούγκλα. Η διαπίστωση ότι ακόμα και στη χώρα της απόλυτης ασφάλειας επέλεξε ένα κλειστό πολυτελές συγκρότημα φρούριο σε περιφραγμένο κτήμα αρκετών στρεμάτων με ιδιωτικό δρόμο, ούτως ώστε η πρόσβαση ανεπιθύμητων προσώπων να καθίσταται αδύνατη, δεν ήταν έκπληξη. Άλλωστε, είναι γνωστό στους παρικούντες ότι διακατέχεται από απίστευτες αιμονές και φοβίες. Μια απλή έρευνα στο δημοτικό αρχείο του Κίρχμπεργκ ήταν αρκετή. Γνωστός επιχειρηματίας, προσπαθώντας να νοικιάσει σπίτι στη συγκεκριμένη πόλη, έπεσε έκπληκτος πάνω στο όνομα της Βασιλικής Παναγιωτοπούλου. Ο δήθεν αντιμνημονιακός Θέμος Αναστασιάδης κατάλαβε νωρίς ότι οι δημοσιογραφικές κορώνες απευθύνονται μόνο στο Λαουτζίκο, ο οποίος εισπράττει αποκλειστικά τη φτωχοποίηση από τις επιταγές Τρόικας. Γιατί δεν θα περίμενε φυσικά κανείς να ψωνίσει ο εκδότης με τα κουπόνια του σούπερ μάρκετ που μοιράζει από την εφημερίδα του για το weekend στη Ζυρίχη, όταν η διαμονή μιας οικογένειας εκεί, κάτω από τις συνθήκες που διαπιστώσαμε, κοστίζει περίπου 30.000 ευρώ μηνιαίως. Η αυτοεξόρυθη πλέον Βασιλική, όταν δεν συνοδεύει τα παιδιά στο αγγλόφωνο σχολείο, σπάει τη μονοτονία της καθημερινότητας με τα μπαστούνια περιπάτου, απολαμβάνοντας το τοπίο στην περίφημη λίμνη της Ζυρίχης, ενώ ο Θέμος ακολουθεί πιο δύσκολο πρόγραμμα, αναγκασμένος να πηγαίνει έρχεται με το αεροπλάνο για τις ανάγκες των εκπομπών και της έκδοσης. Ακόμα και οι πλέον χλιδάτες επιλογές έχουν κόστος. Παρατήρηση πρώτη. Πολύ άχτητο έχει του Θέμου συνεργάτης μου. Έχουνε πράγμα, σάλο και ιστορία, στα να τα εντάξει. Έτσι είναι, παιδιά. Όταν μπορείς και περνάς καλά, ο κόσμος ζηλεύει. Θυμώνει, εξαγριώνεται, γιατί ο κόσμος ζει δύσκολα. Τι να κάνει, δεν μπορεί να βλέπει το θέμα και την οικογένεια να περνάνε καλά στη Ζυρίχη και οι άλλοι εδώ πέρα να κόβουν λόρδα, κατ' ο κοινός λεγόμενο. Παρατήρηση δεύτερη. Πολύ δεύτερο το είδα το γρασίδι στο σπίτι του Θέμου για Ελβετία. Θα πρέπει να βγάλει το ποτιστήρι εκεί πέρα, πάρει μηχανάκι να το κουρεύει, να βάλει και πουρό. Έτσι, στην Ελβετία δεν επιτρέπεται να έχει τέτοιο γρασίδι. Παρατήρηση τρίτη, όντως, τουλάχιστον 30.000 ευρώ στοιχίζει διαμονή μηνιαίως εκεί πέρα, που σημαίνει ότι οι δουλειές πάνε καλά. Όμως, ενώ εγώ έκανα τόση φασαρία για το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κουκοδήμο, τον επικεφαλής για τη δίωξη του μαύρου χρήματος που είχε τοποθετήσει ο κύριος Καραμαλής, τον κύριο Κλαδά, δικηγόρο,
οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μου και ο ένας ήρθε και στο σπίτι μου για να μου πει πώς θα συγκαλύψουμε την υπόθεση των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ που βρέθηκαν μαύρα σε σακούλες στην τράπεζα BNP. Τραγικό, tragic. Εσύ να περιμένεις την πολιτεία να τιμωρήσει το δράστη και αυτοί να έρχονται σπίτι σου νομίζοντας ότι συμμετέχεις και εσύ στο πάρτι για να συγκαλύψουν τη βρωμιά δύο εκδοτών της μεγαλύτερης εφημερίδας της χώρας. Φανταστείτε τι έχουν κάνει με τους άλλους εκδότες. Δηλαδή, για μένα ήταν τεράστια προσβολή ότι τόλμησαν και διανοήθηκαν ότι θα έρθουν σπίτι μου να κάνουν τέτοιο διακανονισμό. Και φυσικά και τέλειωσε και η φιλία με τον Κουκοδήμο, με τον οποίο είχα φιλία από τα χρόνια του αθλητισμού. Γιατί δεν πίστευα ποτέ ότι θα έχει το θράσος. Και βεβαίως μου είπε ο άνθρωπος ότι τον έβαλα να έρθει και του είπα: Σένα, ποιος σου έδωσε το δικαίωμα μεσολαβής για τέτοια αθλειότητα. Για να τα λέμε τώρα και έξω από τα δόντια. Ο οποίος Κουκοδήμος βεβαίως είπε στο δικαστήριο. Δικάστηκα κιόλας, γιατί έπαιξα το απόσπασμα της τηλεφωνικής συνομιλίας. Τι κράτος, ε! Αντί να κυνηγήσουν αυτούς, κυνηγήσαν εμένα. Και είπε ότι δεν επιθυμεί τη δίωξή μου ο Κουκοδήμος και αυτοί μου ρίξανε μία ποινή στο δικαστήριο, διότι ο νόμος Βενιζέλου, όπως γνωρίζετε εσείς τα Πασόκια, από εκεί, Πασόκ, Ελιά και Κότσο Βασιλιά, φροντίσατε να κυνηγούνται, να διώκονται οι άνθρωποι που κυνηγάνε τις αθλειότητες και όχι οι άθλοι. Για φανταστείτε, τέτοιος νόμος δεν υπάρχει στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Αγγλία, στη Γερμανία και δεν είναι δημοκρατίες. Εδώ, αν καταγράψεις κάτι, τιμωρείσαι, γιατί τόλμησες να το δημοσιοποιήσεις. Τέλος πάντων, ο Θέμος δεν στεναχωρήθηκε για τα 5,5 εκατομμύρια. Δεν στεναχωρήθηκε για όσα του χωσήρει. Δεν στεναχωρήθηκε γιατί έκανε τόσο άθλια πράγματα. Στεναχωρήθηκε γιατί αποκαλύψαμε που μένει με την οικογένειά του. Και κατέφυγε σε ασφαλιστικά μέτρα, επιδιώκοντας μία προσωρινή διαταγή να μας απαγορεύσει διαπαντός να δημοσιοποιούμε την κατοικία του στην Ελβετία. Διότι λέει κινδύνευαν τα παιδιά του και ήρθαν στο δικαστήριο οι αδερφοί του δικηγόρος και ένας ο ανεκδίητος αυτός κύριος Δημητρακόπουλος, κουμπάρος του Ευαγγελάτου και δικηγόρος του Θέμου. Είναι ένα σόι αυτοί όλοι, ξέρετε. Και υποστήριξε κάτι απίστευτα πράγματα, ότι κινδυνεύει η ζωή του και εγώ θέτω τη ζωή του σε κίνδυνο. Και λέω, ωραία Θεόφοβη, εσείς βγάλατε γυμνή την τσέκου στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας σας και επικαλείστε προσωπικά δεδομένα το σπίτι του εκδότη, όπου τα σπίτια εκδοτών, καλλιτεχνών, πολιτικών είναι όλα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Από ποιος που έχει ασυλία ο Κυρθέμος? Γιατί λέει κινδυνεύει από την τρομοκρατία. Φοβούμενος λοιπόν τους τρομοκράτες, τα λέω καλά κύριε Διαλυνά, επειδή ήσασταν παρόν. Μια χαρά. Ως δικηγόρος, καμία υπερβολή. Καμία. Έπαιξε ο Δημητρακόπουλος στο θεατράκι του που λέτε στο δικαστήριο. Δεν πήρα την κάμερα μαζί. Άκυζε τον κόπο να δείτε αυτό το δικηγόρο πώς έκλαιγε για τον πελάτη του, που κινδυνεύει και θα πεθάνει. Θα τον σκοτώσουν οι τρομοκράτες και εγώ τον στοχοποιώ και την αδερφή του Θέμου. Τόση εμπάθεια πια για τον αδερφό μου, έλεγε η αγαπητή αδερφή Θέμου. Είχαμε τέτοιες ιστορίες δηλαδή, γελιότητες στο δικαστήριο. Κοίταζε και εγώ, λέω: Κοίτα εδώ, ο κόσμος βασανίζεται, δεν μπορεί να ζήσει. Να πούμε και εμείς έχουμε την αδερφή του Θέμου για τον δικηγόρο του να μας λέει ότι ταλαιπωρείται αυτοεξόριστο στην Ελβετία, θύμα των τρομοκρατών, έχει πάει στη Ζυρίχη. Να ζει με 30.000 ευρώ το μήνα. Τίποτα. Τιμωρία μεγάλη. Τι να σας πω. Δηλαδή, φανταστείτε να λέγανε σε όλους τους Έλληνες τώρα για να τιμωρηθείτε με αυτά που κάνατε και με το δούνο του, θα πάτε όλοι στην Ελβετία να ζείτε με 30.000 ευρώ το μήνα στη λίμνη της Ζυρίχης, θα κόβετε βόλτες, θα κάνετε θαλάσσια σπόρα εκεί που κάνουν ωραία μπάρ, εστιατόρια, πολυτελείας και διάφορα τέτοια κωμικοτραγικά πράγματα. Πάμε να δείτε το ρεπορτάζ. Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ της Ζούγκλας, ο Θέμος Αναστασιάδης, μέσα από ένα ρεσιτάλ πανικού, κατέφυγε στα ασφαλιστικά μέτρα. Αφού ομολόγησε ο ενημερακόμενος οικογενειακός στη Ζυρίχη, επικαλέστηκε τα προσωπικά του δεδομένα για να αποσυρθούν από το διαδίκτυο τα πέρα για πέρα αληθή στοιχεία που δημοσίευσε το Ζούγκλα.gr. Προέταξε μάλιστα το επιχείρημα ότι αποτελεί στόχο τρομοκρατικής ενέργειας για να δικαιολογήσει τη μετακόμισή του και πολυτελή διαβίωσή του στο Κίλκπερ της Ζυρίχης στην Ελβετία. Ειδικότερα, η δικηγόρος αδελφή του, η οποία κατέθεσε την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων για λογαριασμό του εκδότη, επικαλέστηκε τα προσωπικά δεδομένα του αδελφού της, ο οποίος επανειλημμένα έγραψε στα παλιά του τα υποδήματα προσωπικά δεδομένα δεκάδων πολιτών θυμάτων του.
Ενδεικτική είναι άλλωστε η περίπτωση της Τσέκου, την οποία παρουσίασε γυμνή κατά τη διάρκεια ερωτικής συνέβρεσης σε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του. Φυσικά ο εκδότης εμφανίστηκε να αγνοεί ότι τα δίχτυα προσωπικά δεδομένα που επικαλείται, η διεύθυνση του σπιτιού στο Κίλμπεργκ της Ζυρίχης και το τηλέφωνο της σύζυγου του είναι σε κοινή θέα για οποιονδήποτε χρήστη τα αναζητήσει στο Google. Οι παράλογες απαιτήσεις πάντως του εκδότη δεν έγιναν δεκτές από το δικαστήριο. Η συζήτηση της αιτήσεως για την προσωρινή διαταγή έλαβε χώρα την περασμένη Πέμπτη ενώπιον της Προέδρου Υπηρεσίας, κυρίας Άννα Ρίγα. Η αίτησή του συζητήθηκε παραστεθέντος του ίδιου του Μάκη Τριανταφυλόπουλου με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Διαλυνά, ενώ για λογαριασμό του Θέμου Αναστασιάδη παρέστη ο δικηγόρος του Μιχάλης Δημητρακόπουλος και σαν μάρτυρα εξέτασε την αδελφή του εκδότη Άρτεμη Αναστασιάδου. Την επόμενη μέρα εξεδόθηκε η απόφαση της Προέδρου κυρίας Ρίγα, η οποία απέρριψε την αίτηση του Θέμου Αναστασιάδη κατά του Μάκη Τριανταφυλόπουλου περί χορηγήσεως προσωρινής διαταγής με το παρακάτω σκεπτικό. Απορρίπτει αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής, διότι δεν πιθανολογήθηκε ότι ο Καθού, με την κατά την αναφερόμενη στην αίτηση ανάρτηση στην ιστοσελίδα Zoogla.gr, που σχετίζεται με την εγκατάσταση των μελών της οικογένειάς του ετούντος σε περιοχή της Ελβετίας, επενέβη σε κρυφό αρχείο ή δημοσιοποίησε για πρώτη φορά κρυφά μη δημοσιοποιημένα προσωπικά δεδομένα, αποκαλύπτοντας αυτά σε τρίτους, καθώς η ίδια η σύζυγος του ετούντος είχε ήδη αναρτήσει σε προγενέστερο χρονικό διάστημα σε άλλη ιστοσελίδα του διαδικτύου υπό το ονοματεπώνυμό της τόσο τον αριθμό του κινητού της τηλεφώνου, όσο και την πλήρη και ακριβή διεύθυνση και αριθμό της οικίας, στην οποία αυτή διαμένει μαζί με τα τέκνα του ετούντος στην περιοχή Κίκμπερ της Ελβετίας, καθώς επίσης και φωτογραφίες, χάρτη με κυκλωμένο, με κόκκινο κύκλο, το σημείο στο οποίο βρίσκεται το εν λόγω σπίτι, καθιστώντας η ίδια με αυτόν τον τρόπο, πολύ πριν την επαναδημοσίευση μέσω αναρτήσεως στο διαδίκτυο από τον Καθού, απολύτως γνωστά και άμεσα προσβάσιμα σε αόριστο αριθμό τρίτων προσώπων και δι, σε αόριστο αριθμό χρηστών του διαδικτύου ανά τον κόσμο και όχι μόνο ανά την Ελλάδα, τα ως άνω προσωπικά δεδομένα, τα οποία ο ετών ισχυρίζεται ότι διατηρούνταν μέχρι τη δημοσίευσή τους από τον Καθού στην προαναφερθήσα ιστοσελίδα απολύτως μυστικά και απρόσιτα σε οποιονδήποτε τρίτο. Επομένως, και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η ιστοσελίδα Zoogla.gr έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από την ιστοσελίδα στην οποία ανήρτησε προγενέστερα τα στοιχεία της η ίδια σύζυγος του ετούντος, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, αφού η ίδια η σύζυγος του τελευταίου είχε καταστήσει αυτά γνωστά σε αόριστο αριθμό τρίτων προσώπων πολύ πριν την ανάρτηση αυτών στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα του Καθού Zoogla.gr. Κάποια στιγμή λοιπόν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, για να μάθει και μερικές λεπτομέρειες ενδιαφέρουσες, η αδερφή του Θέμου, που είναι η δικηγόρος, είπε θα ήθελα να σας πω πάρα πολλά, αλλά αύριο θα διαρρεύσουν όλα από τον κύριο Τριανταφυλόπουλο, οπότε δυσκολεύομαι. Και εγώ σηκώθηκα και βγήκα από την αίθουσα και λέω για να σε διευκολύνω, άντε στο καλό να τα πείτε, να τα μάθουν οι δικαστές τα πολλά. Όμως πριν πει τα πολλά είπε το σημαντικότερο, που είναι και η είδηση και ο λόγος της σημερινής εκπομπής. Λέει ο αδερφός μου, δεν επέλεξε τυχαία τη Ζυρίχη της Ελβετίας. Έλληνας υπουργός τον κάλεσε στο γραφείο του και του έδωσε ταξιδιωτική οδηγία να εγκαταλείψει τη χώρα με την οικογένειά του για να είναι ασφαλής. Κοιτάει η δικαστής, μια εξαίρετη δικαστής, η οποία πραγματικά την ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γιατί πήρε μια απόφαση και δίκαιη και γενναία, διότι το θράσος, ξέρετε, της άλλης πλευράς είναι ότι είναι το θράσος αυτής της ψευδεπίγραφης εξουσίας των εκδοτών. Τόλμησε να ρωτήσει τη δικαστήνα πώς σας λένε. Δηλαδή να σας έχουμε στα υπόψη, καταλάβατε. Λες και δεν μπορούσε από το πινάκιο έξω να ρωτήσει και να μάθει και να πληροφορηθεί ποια είναι η δικαστής που χειρίζεται την υπόθεση. Τέτοιο έσχος. Έλληνας υπουργός. Λέει δικαστής ποιος σας είπε να πάτε στην Ελβετία να μείνετε. Λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Μιχάλης, ο υπουργός δημόσιας τάξης. Λέω ο υπουργός δημόσιας τάξης σας είπε ότι δεν είστε ασφαλείς στην Ελλάδα και πρέπει να πάρετε το αεροπλάνο. Ναι, λέει, στο γραφείο του κάλεσε τον αδερφό μου και του είπε ότι πάρε την οικογένειά σου και φύγε από την Ελλάδα διότι κινδυνεύεται. Και μείναμε με το στόμα ανοιχτό, εγώ και ο κύριος Διαλυνάς, γιατί δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα πει τέτοια ανοησία μπροστά μου και μετά θα ζητήσει να
να μην πει τα υπόλοιπα τα πολύ σοβαρά που δεν υπήρχαν και δεν είπε τίποτα. Φυσικά και γι' αυτό βγήκε μια τέτοια απόφαση. Ο Έλληνας Υπουργός Δημόσιας Τάξης τότε, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, κάλεσε το θέμα και του είπε τέτοια πράγματα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, ο άνθρωπος που στο παρελθόν παρακίνησε τον εκδότη Θέμο Αναστασιάδη να μεταναστεύσει μαζί με την οικογένειά του στο εξωτερικό, εκείνη την περίοδο ήταν υπουργός δημόσιας τάξης. Ο λόγος για τον σημερινό υπουργό υποδομών, μεταφορών και δικτύων, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος, επικαλούμενος απόρριτες πληροφορίες υψίστης ασφαλείας, έστειλε τον εκδότη με την οικογένειά του πακέτο στο εξωτερικό, καθώς του διεμήνυσε ότι αποτελούσε στόχο τρομοκρατίας. Στη συγκεκριμένη αποκάλυψη προέβη η ίδια η αδελφή του Θέμου Αναστασιάδη, Άρτεμις, κατά τη διάρκεια της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο αδελφός της εναντίον της ζούγκλας. Σε ερώτηση δικιά μου για να μας πει πώς πληροφορήθηκαν αυτό το γεγονός ότι είναι στόχος τρομοκρατών ο κύριος Αναστασιάδης και η οικογένειά του, κατέθεσε η αδελφή του ενόρκως βέβαια, ότι εκλήθησαν από τον τότε υπουργό δημοσίας τάξεως, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, όπου παρέστησαν εκεί μαζί, όπου πήγαν εκεί μαζί με τον αδελφό της, ήταν και εκείνη παρούσα, και τους είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης ότι έχει καταστεί ο κύριος Αναστασιάδης και η οικογένειά του στόχος τρομοκρατών και θα ήταν σωστό και πρέπον να σταλεί η οικογένειά του και, αν δεν θυμάμαι καλά, να μεταβεί και ο ίδιος στο εξωτερικό, και γι' αυτό επελέγει, διότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του, και γι' αυτό επελέγει εν συνεχεία από τον κύριο Αναστασιάδη η Ελβετία για να παραμείνει εκεί η οικογένειά του. Τόσο ο Μάκης Τραταφυλόπουλος, όσο και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Νικόλαος Γιαλινάς, οι οποίοι παρήσαντος στη συζήτηση, έμειναν έκπληκτοι από την αποκάλυψη ότι ο τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης, αντί να είναι σε θέση να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών, παρακινούσε δημοσιογράφους να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Εκείνο το οποίο κάνει ένας οποιοδήποτε Υπουργός Δημοσίας Τάξης είναι να θέσει υπό την προστασία της αστυνομίας, επί 24ωρου βάσεως, τον πολίτη αυτό. Διότι βεβαίως ζούμε σε ένα κράτος πολιτισμένο το οποίο οφείλει να παρέχει ασφάλεια στους υπηκόους του, στους Έλληνες πολίτες, και όχι να τους στέλνει στο εξωτερικό για να προστατευθούν, και ειδικά στην Ελβετία, ας πούμε. Και επειδή όταν οι άνθρωποι αποθρασύνονται, εγώ γίνομαι πολύ επικίνδυνος τύπος. Πρέπει να σας πω ότι κάποτε που γυρίσα από ένα ταξίδι που αποφάσισα να κάνω με μία παρέα συναρπαστικό, βρισκόμουν στην Αύπακτο με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου σε ένα παραλιακό ταβερνάκι και έρχεται ένα μπουκάλι κρασί. Και ρωτάω την φίλη μου τη Μαρία τη Λόη, που τώρα είναι στην Αμερική, γνωστή Λόη που μαγειρεύει, από πού είναι αυτό το κρασί. Λέει, από την κυρία εκεί τη διαφημίστρια. Τι είναι η κυρία, η διαφημίστρια. Μάλιστα. Σηκώνομαι κι εγώ από ευγένεια, παίρνω το ποτήρι με το κρασί, πάω στο τραπέζι, λέω ευχαριστώ πολύ. Μου λέει, παρότι με εκβιάσατε στο παρελθόν για να πάρετε διαφημίσεις, εγώ συνεχίζω να συμπαθώ. Της λέω, παρακαλώ. Μου λέει, ναι, με εκβιάσατε στο παρελθόν. Ήρθαν οι φίλοι σας και μου είπαν ότι αν δεν μας δώσετε διαφημίσεις, ο Τριαραφυλόπουλος θα σας σκίσει αύριο. Της λέω, εγώ δεν σας γνωρίζω, ούτε συνηθίζω να κάνω τέτοια πράγματα, αλλά με αφήνετε έκπληκτο. Θα τα πούμε στην Αθήνα. Μάλιστα. Ήρθαμε στην Αθήνα, τη βρήκα το Σεπτέμβριο και της λέω, τώρα θα έρθείτε στην εκπομπή μου να τα πείτε. Μεθαύριο έχω ραντεβού μαζί της. Τώρα θα με ακούει και θα φοβάται ότι πρόκειται να πω το όνομά της. Εγώ θα τη φέρω εδώ να τα πει ίδια, για να μείνετε έκπληκτοι. Περνάει ένας χρόνος μετά από αυτό το συναρπαστικό ταξίδι που είχα κάνει και έρχεται άλλος ιδιοκτήτης διαφημιστικής εταιρείας, της μεγαλύτερης στην Ελλάδα, και μου λέει ότι ένα βράδυ με τους φίλους σας που έφαγα σε ένα ρεστοράν, μου είπαν ότι εάν
δεν μας δώσει τη μισή διαφημιστική σου εταιρεία, ο Τριανταφυλόπουλος θα σε σκίσει αύριο. Καλά ρε βλάκα, του λέω, είσαι και φίλος μου. Και δεν ήρθες να μου το πεις. Λέει, και πού ήξερα ότι δεν είσαι στο κόλπο. Και αυτόν θα τον φέρω εδώ μέσα να τα πει όλα. Με όνομα και επώνυμο. Για να πάθετε την πλάκα σας. Ένα χρόνο μετά έρχεται στο σπίτι μου ο εκπρόσωπος των Eurofighter των πολεμικών αεροσκαφών στην Ελλάδα και μου λέει κλαίγοντας ότι με εκβίασαν, με έκαναν, με έραναν και οι αδερφοί του, ότι του πήραν 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτόν δεν μπορώ να τον φέρω, γιατί αυτοί οι τύποι είναι χέστες. Έρχονται και κλαίνουν στο σπίτι μου και γι' αυτό τον πέταξα έξω από το σπίτι μου. Και του είπα αυτά να ερχόσουν να μου τα πεις όταν ήμουν εκεί, όχι τώρα που έφυγα. Καταλάβατε ποιους διαβάζετε, παρακολουθείτε, ακολουθείτε και με ποιους διασκεδάζετε. Εγώ λοιπόν αυτούς τους τύπους δεν θέλω να τους ταλαιπωρήσω. Απλά θέλω να διασκεδάσω μαζί τους. Γιατί είναι μόνο για να διασκεδάζεις όταν η κοινωνία τους ανέχεται. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Μπορείς να τους κάνεις χοντρές πλάκες, να χτυπάει η καρδιά τους γρήγορα, να παθαίνουν ταχυπαλμίες όπως τα έχουν πάθει τώρα όλοι αυτοί που αναφέρω. Σου έχει φύγει η ψυχή τώρα. Γιατί δεν αντέχουν το δημόσιο διάλογο. Αλλά, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις φροντίζω να υπάρχουν μαρτυρίες. Ούτως ώστε να μην μπορούν να με διαψεύσουν. Όπως δεν μπορεί να με διαψεύσει η κυρία των Ολυμπιακών Αγώνων για την επιταγή των 272 τόσων που μου έδωσε όταν με κάλεσε στο σπίτι της για δείπνο, λέγοντάς μου ότι αυτά είναι για τα τρέχοντα έξοδά σου. Φανταστείτε για τα υπόλοιπα έξοδα τι έπρεπε να έχω πάρει. Έτσι ζουν. Γι' αυτό δεν υπάρχει δημοσιογραφία και γι' αυτό δεν υπάρχει έρευνα σήμερα και γι' αυτό υπάρχει όλο αυτό το, αυτή η βρωμιά που παρακολουθείτε, αλλά την παρακολουθείτε απαθής. Με πίτσα μπύρα από την τηλεόραση, αφήνοντας τον τρελό να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε εκπρόσωπο από το σοφρονιστικό σύστημα. Γι' αυτό ο κόσμος λέει ότι αυτοί που έπρεπε να είναι μέσα είναι έξω και αυτοί που είναι έξω έπρεπε να είναι μέσα. Έχουμε εκπρόσωπο του για τον θάνατο αυτό, τον άδικο θάνατο ενός συναδέλφου σας. Τη δολοφονία. Από τον, ναι, από τον βαρυπινίτη Καρέλη Ηλία, ο οποίος τον μαχαίρωσε με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι που είχε εκεί πέρα, λέγοντας ότι τι μου αφαίρεσαν και αμετανόητος από ό,τι φαίνεται. Δύο ζωές, δεν ξέρω τι εννοούσε με αυτό. Τι συνέβη και ποια ήταν η σχέση του με τον κρατούμενο ή τι κόντρα υπήρχε. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Πάντως οι συγγενείς και οι φίλοι λένε ότι ήταν υποδειγματικός υπάλληλος. Αυτά όμως τα λένε οι συγγενείς και οι φίλοι. Εμείς δεν είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε ποτέ αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε ως καταγγελόμενο, ούτε λόγω των ρεπορτάζ των συνεχών που κάνουμε, ούτε κατά τη διάρκεια επισκέψεών μου σε σοφρονιστικά ιδρύματα που το συνηθίζω. Αλλά οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο είναι πέρα από δυσάρεστο και τραγικό. Ήταν πατέρας δύο παιδιών και δυστυχώς του έκοψε την καροτίδα με το μαχαίρι και τον το αφαίρεσε στη ζωή. Ήταν ένας έντιμος και καθόλου καλός υπάλληλος, από όσο ξέρω και καλός οικογενειάρχης, εγώ προσωπικά το γνώριζα. Αυτό όμως που θέλω να τονιστεί, γιατί δεν θα έχουμε και ιδιαίτερο χρόνο να τα πούμε, είναι ότι δεν πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός μεμονωμένο, είναι η κατάληξη μιας σειράς γεγονότων. Οι συνάδελφοί μου
δέρνονται μες στις φυλακές, πυροβολούνται έξω από τα σπίτια τους. Παραλίγο θα σφέσφαζαν τον αρχιφύλακα του Κορυδαλλού και πολλά άλλα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν κατά σειρά. Αυτό δηλαδή κάπως έτσι θα γινόταν. Mm. Άσχετα αν θα, στη θέση θα ήταν ο συγχωρεμένος ο Γιώργος, εγώ, κάποιος άλλος από τους συναδέλφους μου. Εντάξει, πέρα από το τραγικό του πράγματος, αυτά συμβαίνουν σε όλο τον πλανήτη, στην Αμερική. Τα βλέπουμε άλλωστε στο ντοκιμαντέρ, πόσοι σοφρονιστικοί υπάλληλοι χάνουν τη ζωή τους, οι συνθήκες είναι σκληρές και βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι εύκολοι. Πολλοί από αυτούς που βρίσκονται στις φυλακές. Επομένως, όταν επιλέγεις να κάνεις μια τέτοια δουλειά, γνωρίζεις και τον κίνδυνο που έτσι που υφίσταται και τις συνέπειες που μπορεί να έχει η επιλογή σου. Εσείς όμως θεωρείτε ότι η εγκατάλειψη και αδιαφορία της πολιτείας είναι η αιτία του θανάτου του συναδέλφου σας. Δεν είναι απόλυτα αυτή. Είναι όμως ένα μέρος. Υπάρχει ένα μέρος ευθύνης και σε αυτή. Τι άλλο φταίει δηλαδή. Ένα μέρος είναι η αδιαφορία της πολιτείας. Ένα μέρος άλλο είναι ένα λάθος που πιθανόν να έγινε εκείνη την ώρα. Δηλαδή ευθύνες δικές μας, ας πούμε, και εμάς των εργαζομένων. Και εμείς, ας πούμε, εργαζόμαστε στον χώρο. Όπως όλοι οι εργαζόμενοι μπορούμε να κάνουμε και εμείς το λάθος. Δεν τηρήθηκαν, θέλετε να πείτε, οι κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται. Δεν ξέρω αν μπορούν να τηρηθούν πια με αυτό το προσωπικό που υπάρχει. Επομένως πάλι στην πολιτεία τα ρίχνετε, διότι ανεπάρκεια προσωπικού, αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας, δεν είναι δική σας. Βεβαίως, αφού μάλιστα και το μέτρο αυτό που πάρθηκε πρόσφατα με τη μεταφορά, με τη μετάταξη δημοτικών αστυνομικών, δεν είχε και ιδιαίτερα αποτελέσματα. Πολλοί από αυτούς δεν μας επέλεξαν. Έτσι έχουμε νέες φυλακές όπως ας πούμε τα Χανιά, η Νιγρήτα που δεν μπορούν να λειτουργήσουν εξ ολοκλήρου. Δεν μπορούν να υπάρχουν δηλαδή νέες θέσεις κράτησης. Όλα αυτά δημιουργούν διάφορα προβλήματα και εντάσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους συναδέλφους μου και στους κρατούμενους. Και έτσι φτάνουμε σε τόσο θλιβερά γεγονότα. Μάλιστα. Τι να σου πω. Θα αντέξουμε. Θα αντέξετε. Και θα τα αλλάξουμε. Οι κρατούμενοι δεν θα αντέξουν όμως κάτω από τις συνθήκες που ζουν, διότι εάν εσείς διαμαρτύρεστε για τις δικές σας συνθήκες εργασίας και πολλές φορές έχετε δίκιο, φανταστείτε τι έχουν να πούνε εκείνοι οι οποίοι στηβάζονται σαν τα ζώα μέσα σε κελιά, είναι υπεράριθμοι, εγκαταλελειμμένοι, χωρίς να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, το γνωρίζετε πολύ καλά. Το χαρτί υγείας πλέον στις ελληνικές φυλακές είναι άγνωστο είδος. Για φανταστείτε. Πάντως, εδώ που τα λέμε, κύριε Τριανταφυλόπουλο, αυτό με τους υπεράριθμους γενικότερα, ίσως είναι και ζήτημα της νομοθεσίας. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους να μπαίνουν στη φυλακή για ψήλου πείδημα, για μια φορολογική παράβαση πιθανών, κάτι ξεχάσαν να πληρώσουν, ένα πρόστιμο, ας πούμε, κλπ. Ίσως αυτό να δημιουργεί ένα επιπλέον ζήτημα. Κύριε Μπρούζο, εσείς που έχετε και φυλακές εκεί στην περιοχή σας. Τι να πω. Ο κύριος θα ξέρει καλύτερα εκ των έσω. Ναι, μόνο αυτοί μπορούν να καταλάβουν. Μπαίνοντας στην πολιτική όπως μπαίνετε εσείς, με την αθωότητα που μπαίνετε, χωρίς να γνωρίζετε εκ των έσω τι ακριβώς συμβαίνει, θα βρεθείτε υπόλογοι για πράγματα για τα οποία δεν ευθύνεστε. Απλά και μόνο γιατί πίνετε από το άγιο δισκοπότηρο της πολιτικής. Ευθύνεται και έτσι είναι. Και εσείς. Δεν θεωρώ τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, αν πιάσω λίγο την πορεία αυτή τη στιγμή της εκπομπής από την ώρα που ξεκινήσαμε μέχρι τώρα, φταίει η πολιτεία για τα πάντα, δεν φταίμε πουθενά εμείς. Και όμως ο αγαπητός που βρίσκεται αυτή τη στιγμή μαζί μας, μας λέει ότι δεν πάρθηκαν και από τους ίδιους τα μέτρα ασφαλείας, γιατί δεν υπήρχε το προσωπικό. Και εγώ αναρωτιέμαι, πώς ήρθε σε επαφή ένας κρατούμενος με έναν αστιφύλακα σε τόσο. Ως άσχετη που είμαι και με συγχωρείτε, καταλαβαίνω απόλυτα τον πόνο σας, απλά προσπαθώ να αντιληφθώ το τι ακριβώς γίνεται. Από την άλλη μεριά, ναι, συμφωνώ, αυτό συμβαίνει παντού. Σε μια προσπάθεια η οποία έχει κάνει η πολιτεία, βλέπουμε όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, είτε αυτό λέγεται φυλακές, είτε λέγεται φορείες, είτε λέγεται οποιοδήποτε κρατικός οργανισμός, έχει έλλειψη προσωπικού, είτε λέγεται νοσοκομείο, είτε λέγεται οτιδήποτε. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Όμως,
Πριν από λίγο καιρό μιλούσαμε για τους υπεράριθμους. Τελικά τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε για να νιώθουμε ασφαλείς και πραγματικά ας βγει κάποιος να μας πει ποιος είναι ο δρόμος. Γιατί αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι όχι αρχηγό, όχι αστυνομευτή, στρατηγό. Τι εννοώ στρατηγό? Ο στρατηγός είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το δρόμο για να μπορούν να περνάνε ο λαός. Όχι τόσο ματωμένα. Μην παραφραστεί αυτό το οποίο λέω. Μου ζητάτε ενεργό κοινωνία και ενεργούς πολίτες. Και από την άλλη, μου ζητάτε στρατηγούς. Δεν συμβιβάζονται αυτά τα δύο. Δεν καταλάβατε. Εννοώ το ότι δεν πρέπει εκ των πραγμάτων να έχουμε μια αστυνόμευση και να λέμε το κράτος, το κράτος, το κράτος. Και αυτό λέω από την αρχή της εκπομπής. Ότι κάπου πρέπει να δούμε τι πρέπει να φτιάξουμε, ποια πρέπει να είναι η σχέση των φυλακισμένων με αυτούς οι οποίοι είναι έξω. Και να έρθουμε και λίγο απέναντι, να δούμε αυτός ο άνθρωπος που έπρεπε να ήταν στη φυλακή για το παιδάκι το οποίο βίασε. Θα έπρεπε να ήταν τελικά μέσα και σε ποιες συνθήκες? Γιατί μιλάτε για τους φυλακισμένους που δεν ζουν σε καλές συνθήκες. Χαϊβάνια έχει πολλά ο τόπος. Εγώ μια μέρα έπλαινα με το λάστιχο το δρόμο έξω από το σπίτι μου και έπλαιγε του γείτονα. Γιατί είχα μαζευτεί φύλλα. Και περνάει ένα ζώο από αυτά τα ζώα που λένε ότι είναι πολίτες και λέει: Τριανταφυλόπλε, κακομαθαίνεις το δήμαρχο και αντί να του αφήνει να πλένουν τον δρόμο, τον πλένει εσύ και τον διαολόστηλα δηλαδή. Γιατί, φανταστείτε την οτροπία του. Του χωρικού αυτού, διότι είναι χωρικό στη σκέψη, έτσι, όχι στην καταγωγή. Εδώ πιστεύω. Εμένα μου αρέσουν οι χωρικοί, αλλά οι χωρικοί στην οτροπία, διότι αυτή η χώρα δεν έχει πατριώτες ως πατρίδα, έχει χωρικούς ως χώρα. Τραγικό. Ακούστε πώς σκέφτονται. Είναι αυτό που λέμε να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Δηλαδή, αυτή η κοινωνικότητα, η κακώς εννοούμενη, δεν βοηθάει κανένα. Και αν θέλουμε να λυθούν προβλήματα, πρέπει να δούμε και τις δύο πλευρές. Και των υπαλλήλων των σοφρονιστικών και των κρατουμένων. Γιατί δεν μπορείς να βάζεις, να εξαγριώνεις κόσμο μέσα στη φυλακή και να έχεις την απέτηση μειωμένο προσωπικό να τηρεί κανόνες ασφαλείας και να προστατεύει και αυτούς και τους μέσα και τους έξω. Δεν γίνονται αυτά. Πρέπει αλλά να όμως, υπάρξει πρόληψη. Δεν νομίζω ότι φταίνει κρατούμενοι για τα χάλια αυτά. Έτσι. Εκείνοι από τη στιγμή που μπαίνουν εκεί μέσα είναι άκυροι. Δεν μπορούν λοιπόν να συμμετέχουν σε αυτό που συμβαίνει εκεί μέσα. Θα πρέπει να υπάρξει πρόληψη και όχι καταστολή, να είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς. Και επίσης θα πρέπει να κοιτάξει η πολιτεία, κύριε Τριανταφυλόπουλε, το θέμα των αδειών. Γιατί φεύγουν και δεν γυρίζουν. Και πολλές φορές συμφέρει την πολιτεία να φέρει από εκεί τους συγγενείς τους, από μια άλλη χώρα πιθανώς ή από κάποιο άλλο σημείο, παρά να τον αφήσει να φύγει. Εντάξει, η άδεια υπάρχουν είναι διάφορα θέματα σε αυτό. Η άδεια είναι ιερή για τον κρατούμενο. Μην αγγίζετε το θέμα των αδειών. Όχι, ιερή είναι, ιερών και το δικαίωμα όμως το άλλο στη ζωή που τον σκοτώσαμε. Θα σας πω κάτι. Στο όνομα ενός κρατούμενου που δεν. Και είναι ανεκπαίδευτη υπάλληλη αυτή. Στο όνομα ενός κρατούμενου, ο οποίος δεν τήρησε τους κανόνες και το λόγο του. Πρέπει να τιμωρηθούν όλοι οι άλλοι. Με τη λογική αυτή. Ναι, ο πατέρας αυτός ο καθένας όμως από εμάς δεν πήγε στο σπίτι να δει τα παιδιά του την ημέρα. Ημέρα. Γιατί ο καθένας από εμάς είναι εν δυνάμει κλέφτης, δολοφόνος, απατεώνας ή οτιδήποτε ο άλλο. Ο συνάδελφος του κυρίου δεν πήγε στα παιδιά του στο σπίτι εκείνη την ημέρα και κάποιος το αφαίρεσε στη ζωή. Λοιπόν, πρέπει να κοιτάξουμε και τις δύο πλευρές. Όσον αφορά τις ευθύνες, δεν θα μιλήσω για το συγκεκριμένο περιστατικό για τις ευθύνες. Ίσως έχουμε ευθύνες γιατί δεν επικοινωνήσαμε σωστά ακριβώς το πρόβλημα που έχουν οι φυλακές. Για να πέσουν όλοι πάνω μας. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όλοι πια θα πέσουν πάνω μας και με συνάντηση που είχαμε και με τον Υπουργό το μεσημέρι, νομίζουμε ότι πια θα αρχίσουν να μας πιστεύουν. Γιατί έχουμε ένα θέμα δυσπιστίας ως προς την κοινωνία. Δεν μας πιστεύει η κοινωνία. Είναι λυπηρό όμως το γεγονός, με συγχωρείτε, είναι λυπηρό το γεγονός να γίνονται τέτοιες, δηλαδή να χάνονται στην αρχή φύλακες και πάντα πάνω όταν γίνεται αυτό το οποίο γίνεται να λέμε ότι κάποιος ήρθε κοντά μας για να μας βοηθήσει. Την πρόληψη και εσείς σαν πρόεδρος πρέπει να τη δείτε ούτως ή αλλιώς. Δηλαδή έχω την άποψη το ότι ξεκινήστε από αυτούς τους ανθρώπους να δείτε πώς πρέπει να γίνεται σωστότερα και μην περιμένετε γιατί πάντα θα έρθουν στο δύσκολο και όχι στην εύκολη. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Θανασιάδη, το μηχανικό εκπαιδευτή μηχανικών αεροσκαφών. Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά? 30. Ωραία. Πλησιάζω 30. Έχω να σας ρωτήσω ωραία πράγματα. Γιατί όχι.
Λοιπόν, και μεταξύ των SMS και των μηνυμάτων που πήραμε είναι και μία από τις τρεις βόμβες που έχει το χωνί της Κυριακής, η εφημερίδα. Την έκθεση του ΟΣΑ που κατατίθεται αύριο στη Βουλή ως προαπαιτούμενη για τη δόση δεν την έχει παραλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πώς σας φαίνεται, ωραίο, έτσι. Λοιπόν, γιατί αρνείται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου να παραλάβει μία μούφα μελέτη. Η αρμόδια επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης αρνείται να παραλάβει την έκθεση επειδή το ίδιο το κείμενο γράφει πως δεν εκφράζει τις θέσεις του οργανισμού. Δηλαδή από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Άρα πώς θα παραλάβουν κάτι που δεν είναι αυτό που λένε ότι είναι και αρνούνται να την παραλάβουν. Πώς μπήκε ξαφνικά στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα και πώς καταθέτουν αύριο προς ψήφιση με τη διαδικασία του κατεπήγοντος ένα τέτοιο κείμενο. Πώς πάει ο Χατζηδάκης να περάσει από τη Βουλή μια μελέτη που θεωρητικά δεν έχει παραλάβει, θεωρητικά μιλώντας πως την έχει στα χέρια του εφόσον δεν έχει ακόμα παραληφθεί. Σωστά ερωτηματικά. Πώς μας παρουσιάζεται ξαφνικά ως προαπαιτούμενη της δόσης μια μούφα μελέτη. Τελικά, εφόσον δεν εκφράζονται οι απόψεις του οργανισμού, ποιος τη συνέταξε τη μελέτη. Και πάει λέγοντας την Κυριακή στο χωνί. Να, διαφημίζουμε και εφημερίδες και διάφορα άλλα. Τα οποία μπορεί να μας αφορούν και να σας αφορούν εκτός από αυτά τα οποία συνήθως τα διάφορα πράγματα που, και καταληπτικά που παρακολουθούμε από τα κανάλια. Λοιπόν, κύριε Αθανασιάδη, μηχανικός αεροσκαφών. Και εκπαιδευτής μηχανικό. Ναι. Τι τους εκπαιδεύετε δηλαδή? Τα συστήματα του αεροσκάφους. Όταν είναι στη γη. Ναι. Γιατί όταν είναι στον αέρα τι να διορθώσεις, δεν παρκάρει το αεροπλάνο δεξιά. Ναι, αυτό διορθώνεται κάποια, κατά κάποιο τρόπο. Αν φτάσει σε γη, να περιμένεις να αυτοδιορθωθούν. Όχι, όχι. Είναι σχεδιασμένα τα συστήματα των αεροπλάνων διπλά ή και κάποιες φορές τριπλά και σε περίπτωση βλάβης ουσιαστικά υπάρχει δυνατότητα να απομονωθεί αυτό που θεωρείται ελαττωματικό με πρόβλημα και να συνεχίσει ασφαλώς την πτήση του αεροσκάφους. Γιατί γίνεται μηχανικός και όχι πιλότος? Μου άρεσε περισσότερο. Έχει πιο πολύ κατά τη δική μου άποψη δράση. Πετάτε? Σαν μηχανικός. Πιλοτάρετε αεροπλάνο? Όχι. Έχω πετάξει, αλλά δεν έχω άδεια. Έχετε πετάξει, τι έχετε πετάξει? Τσέσνα. Μόνο σας? Όχι μόνος μου. Δεν μπήκατε στον πειρασμό, αφού εγώ το ξέρω το αεροπλάνο που λειτουργεί. Να μην το οδηγώ κιόλα. Ναι, ναι, δεν, δεν έτυχε να συνεχίσω. Όχι, Όχι. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, άμα ήμουν μηχανικός, θα ήθελα να πετάω το αεροπλάνο που φτιάχνω. Ίσως, αλλά εγώ ήμουν στα μεγάλα και δεν έχω πείρα στα μικρά αεροπλάνα. Είμαι σε μεγάλα, σαν το 777. Πού είναι το 777? Δείτε, όπως όλοι έχετε αντιληφθεί... Μέσα πώς? Μέσα σας έχετε καταλήξει τι στο καλό συνέβη με αυτό το αεροπλάνο. Αισθάνομαι πως κανένας δεν έχει καταλήξει τι έχει συμβεί σε αυτό το αεροπλάνο. Είναι πραγματικά το μεγαλύτερο μυστήριο στην ιστορία της σύγχρονης πολιτικής αεροπορίας. Ναι, να σας πω, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει κάποια πράγματα που δεν γνωρίζει. Ακόμα και το γαλλικό αεροσκάφος που χάθηκε από τη Βραζιλία, ήξεραν ότι από το στίγμα του έπεσε. Δηλαδή, όταν αεροπλάνο πέφτει, μιλάει. Το συγκεκριμένο αεροπλάνο έκρυψε τον κωδικό του και ήταν ένα άγνωστο αντικείμενο που πετούσε. Το συνέλαβαν τα ραντάρ. Χάθηκε και από τα ραντάρ, που σημαίνει ή ανέβηκε πάνω από τα 40.000 πόδια, 45 πόσο δεν πιάνουν τα ραντάρ, ή κατέβηκε πιο κάτω. Πήγε σε χαμηλή πτήση. Αλλά ούτε ο κύριος Αθανασιάδης μπορεί να σας διαβεβαιώσει ότι 100% έχει πέσει. Μπορείτε να το πείτε? Στην πραγματικότητα, αν δεν βρεθούν συντρίμια, δεν μπορούμε θεωρητικά να μιλάμε για συντριβή. Εσείς όμως... Να το δούμε λίγο ψυχρά. Πριν τα συντρίμια. Μιλάμε έτσι γιατί δεν έχουμε δικό μας άνθρωπο εκεί μέσα και έχουμε την άνεση αυτή. Φανταστείτε τώρα οι άνθρωποι που αν θα μπορούσαν να μας παρακολουθήσουν να ακούν να λέμε τέτοια πράγματα για τους δικούς τους που θέλουν ή ελπίζουν, γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, να ζουν. Εσείς μέσα σας πιστεύετε ότι έπεσε, ότι μπορεί να μην έχει πέσει, είστε 100% σίγουρος, τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, εγώ θα ευχόμουν να μην έχει πέσει και να είναι κάπου ασφαλές και το αεροπλάνο και οι επιβάτες βεβαίως, έτσι. Αλλά η κοινή λογική δεν παραπέμπει σε αυτό. Πιστεύω ότι τελικώς έχει συντριβεί.
Ναι, γιατί δεν κρύβεται εύκολα. Γιατί δεν κρύβεται εύκολα. Είναι τεράστιο αεροπλάνο, δεν υπάρχει δυνατότητα αυτό το αεροπλάνο να εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει δυνατότητα να πετάξει πτήση και να μην αναγνωριστεί από ραντάρ. Είναι ιδιαίτερα μεγάλο, είναι 300 τόνων αεροπλάνο. Δεν έχει πτυτικά χαρακτηριστικά όπως μαχητικά αεροπλάνα που μπορούν να εκτελέσουν χαμηλές διελεύσεις κλπ. Και να αποφύγουν κάποια ραντάρ σε συγκεκριμένες περιοχές κλπ. Πρακτικά είναι αδύνατον το αεροπλάνο να μην αναγνωρίστηκε από κάποια ραντάρ. Βεβαίως από την αρχή των ερευνών και έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχει μια συνέχεια, μια ασάφεια όσον αφορά τις πληροφορίες που χρησιμοποιούν ακόμη και τα συνεργεία που συμμετέχουν στην έρευνα. Έτσι. Αν σκεφτεί κανείς ότι στην αρχή έψαχναν ανατολικά, αργότερα δυτικά, βορειοδυτικά, σε χερσαίο έδαφος, πάνω από θάλασσα, πάνω από ζούγκλα. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι που θα ήθελα μια απάντηση σίγουρη από εσάς. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι τα αεροπλάνα, όλα τα αεροπλάνα, ό,τι αεροπλάνο για να έχει ένα κωδικό τετραψήφιο είναι η ταυτότητά του στον αέρα. Βεβαίως. Αυτός ο κωδικός μεταδίδεται ηλεκτρονικά στα ραντάρ και γνωρίζουν ότι αυτό είναι η πτήση, ας πούμε, 1231, ο Τριανταφυλόπουλος τρελός πετάει με το αεροπλάνο. Πείτε μου κάτι. Ο τρόπος που χάθηκε ο τετραψήφιος αριθμός από τα ραντάρ είναι το να κλείσει ένας που γνωρίζει τη διαδικασία τον κωδικό. Σωστό? Ναι, δεν θεωρείται φυσιολογική επιλογή. Έτσι. Όχι. Και ούτε γίνεται συνήθως από το πάνελ, από το control panel στο πιλωτήριο. Όχι. Θα πρέπει να απομονώσει τα ρεύματα του συστήματος. Λέω, ένας αεροπειρατής λοιπόν. Θα μπορούσε, αν έχει γνωρίσει το αεροπλάνο, να το κάνει. Θα μπορούσε να το κάνει. Ναι, ναι. Άλλος τρόπος να χαθεί ο τετραψήφιος είναι να ανατιναχθεί στον αέρα το αεροπλάνο, έτσι δεν είναι? Ή να έχει συνολικά βλάβει το σύστημα. Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα για αποστολή δεδομένων στο ραντάρ, έτσι, υπάρχει κλειστή επικοινωνία, υπάρχει κάποιος πομποδέκτης, αλλά το σύστημα, όπως όλα τα συστήματα του αεροπλάνου, όπως είπα πριν, είναι διπλό. Σωστά. Συνεπώς, αν αστοχήσει ο ένας κοντρόλερ, ο ένας υπολογιστής, θα αναλάβει ο άλλος. Σωστά. Γιατί όμως λέτε αμέσως ότι κάποιοι έσβησαν τον κωδικό και δεν λέτε, μπορεί να ανατινάχθηκε στον αέρα το αεροπλάνο? Δηλαδή, μπορεί να έγινε ένα μπαμ και να έγινε κομμάτια. Επομένως, σβήνει και ο τετραψήφιος, σβήνουν και οι 200 τόσοι επιβάτες. Να σας πω την αλήθεια, για το συγκεκριμένο αεροπλάνο αναφέρομαι, επειδή έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με κλασικά αεροπλάνα. Είναι ένα αεροπλάνο, όπως έχουμε πει, ETOPS, πετάει δηλαδή μεγάλες υπερατλαντικές πτήσεις με δύο κινητήρες. Είναι ειδικά σχεδιασμένα τα συστήματα και το πρόγραμμα συντήρησής του είναι ιδιαίτερο. Ακολουθεί διαφορετικό πρόγραμμα συντήρησης από τα κλασικά αεροπλάνα που εκτελούν φυσιολογικές πτήσεις μικρής διάρκειας. Θέλω να πω ότι κατά τη δική μου άποψη, επειδή υπάρχουν και άλλα συστήματα επικοινωνίας, όπως και άλλα συστήματα εντοπισμού σε περίπτωση συντριβής, τίποτα από αυτό δεν φαίνεται να ενεργοποιήθηκε. Όλα βγήκαν εκτός. Γι' αυτό, κατά τη δική μου άποψη, θεωρώ πως συνέβη κάτι πολύ βίαιο, κάτι πολύ αέρα. Καταστροφικό και δεν μπόρεσε κανείς να κάνει τίποτα. Στον αέρα. Ναι. Σας λέω στον αυτό αέρα. Λοιπόν, επειδή είστε μηχανικός, γίνεται σε δύο περιπτώσεις. Η έκρηξη στις δεξαμενές καυσίμων του αεροπλάνου. Έχουν συμβεί, ναι. Σωστό. Όπως στη TWA. Από διαρροή, από οποιαδήποτε διαρροή, η οποία όταν πυροδοτηθεί. Από σπινθήρα, ας πούμε, ναι. Ναι, ναι. Από μια διαρροή και ένα σπινθήρα να την. Ή εάν βληθεί με έναν πύραυλο, ας πούμε. Θα μπορούσε να είναι και αυτό. Επειδή θεωρείται ένα από τα πιο ασφαλή αεροπλάνα, κάνω λάθος? Μα είναι ένα από τα πιο ασφαλή από αεροπλάνα. Από τα πιο σύγχρονα αεροπλάνα. Να σκεφτείτε, γιατί έχουμε δημιουργήσει λίγο φόβο, μια φοβία στον κόσμο. Το συγκεκριμένο αεροπλάνο είναι από τα πλέον εξελιγμένα αεροπλάνα, πολιτικά αεροπλάνα, μεγάλα αεροπλάνα. Έχει, παράγεται 19 χρόνια. Έχουν κατασκευαστεί και πετούν αυτή τη στιγμή περίπου 1.200 αεροπλάνα και δεν. Παρόλα τα εκατομμύρια ορών πτήσεις που έχουν συνολικά πραγματοποιηθεί, δεν έχει ιδιαίτερα incidents, ιδιαίτερα συμβάντα δηλαδή με τεχνικά προβλήματα. Έχει περίπου 70. Αν σκεφτεί λοιπόν κανείς τον αριθμό των αεροσκαφών, τα χρόνια που πετούν και τα εκατομμύρια ορών συνολικά που έχουν πραγματοποιηθεί, ο αριθμός είναι πολύ μικρός. Θανατηφόρα πόσα είναι από αυτά τα 70? Στην πραγματικότητα ένα αεροπλάνο ακόμη πρόσφατα
Στην προσγείωση διαλύθηκε και σκοτώθηκαν 3 επιβάτες. Δεν είχε άλλο θανατηφόρο συμβάν. Είναι το πρώτο, αν αποδειχθεί τελικώς. Ναι, αλλά αν ένα από τα πιο ασφαλή αεροπλάνα χάνεται με τέτοιο τρόπο, γιατί να μην φοβάται ο επιβάτης, δηλαδή. Όταν το πιο ασφαλές αεροπλάνο το παθαίνει, μπορούν να το πάθουν όλα τα άλλα. Γι' αυτό το λόγο σας λέω ότι θεωρώ ότι είναι λίγο άδικο για το αεροπλάνο και κατά τη δική μου άποψη λείπουν στοιχεία από όλο αυτό το puzzle, λείπουν κομμάτια από όλο αυτό το puzzle της εξακαπάνησης. Ο κόσμος των αεροπλάνων, μηχανικοί και πιλότοι, γνωρίζετε πολύ καλά ότι φοβούνται περισσότερο από τους επιβάτες όταν παραμένει αδιερεύνητο ένα συμβάν. Ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτό είναι σωστό. Αγωνιούν περισσότερο γιατί είναι περισσότερο να προσδιορίσουμε το λόγο που έπεσε ένα αεροπλάνο. Γιατί πετούν άλλα 1199, ας πούμε, αν θεωρήσουμε πως έχουν παραχθεί 1200. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλη την κοινότητα της αεροπορίας να προσδιοριστεί ο λόγος της πτώσης συντριβής ενός αεροσκάφους. Είναι επιτακτική ανάγκη δηλαδή. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν εναγωνίως κάθε φορά να βρουν τα μαύρα κουτιά τους, καταγραφής δεδομένων, να προσδιοριστεί ο λόγος. Τελικά φαίνεται ότι καμία τεχνολογία δεν είναι αρκετή. Αυτό που πρέπει να σημειώσω είναι ότι ακόμη και τώρα με τις τελευταίες έρευνες, προφανώς κάποια στιγμή θα βρουν συντρίμμια, γιατί πολλά κομμάτια, ακόμη και κύρια δομικά στοιχεία του αεροπλάνου, είναι κατασκευασμένα από συνθετικά υλικά. Συνεπώς θα επιπλέουν. Κάποτε θα βρεθούν. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και αν βρεθούν τώρα, που και εκεί έχω μια ένσταση, πού ήταν αυτοί οι δορυφόροι την δεύτερη, την τρίτη μέρα του ατυχήματος. Βρεθήκανε ξαφνικά 3 εβδομάδες μετά τη μια κινέζικος δορυφόρος, μετά γαλλικός, μετά εγγλέζικος. Όταν δεν επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται κάτι, βρίσκεται κάποιος άλλος δορυφόρος. Πού το αποδίδεται αυτό, κύριε Θανασιάδη? Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτή η ροή των πληροφοριών έχει ασυνέχεια και προφανώς δείχνει κάτι. Δεν μπορώ να προσδιορίσω τι. Πάντως δεν είναι φυσιολογικά όλα. Αυτό όμως που είναι πρόβλημα είναι ότι ακόμη και αν βρεθούν συντρίμμια του αεροσκάφους, αύριο μεθαύριο, ένα μήνα μετά, δεν θα μας δώσουν αυτά το στίγμα, την ακριβή, το σημείο που συνετρίβει το αεροπλάνο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί εκεί θα υπάρχουν οι καταγραφείς δεδομένων. Αν λοιπόν δεν βρούμε αυτά, ποτέ δεν θα μάθουμε γιατί το αεροπλάνο έπεσε. Εγώ θέλω να μάθω τι συμβαίνει τώρα. Μου λένε ότι είναι ο κύριος Στάθης Ψάλτη στη τηλεφωνική γραμμή και ζήτησε να κάνει παρέμβαση. Χαίρετε, κύριε Ψάλτη. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πέρα σας, κύριε. Είστε ο Στάθης ο Ψάλτης ή ο Μητσικώστας? Όχι. Δεν έχω καμία σχέση με μιμήσεις. Είμαι αυτό που λένε καθαρός. Ό,τι παίζω το παίζω χωρίς να μιμούμε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να έρθω στο θέμα αυτό της δολοφονίας του άμυρου αυτού ανθρώπου που βρέθηκε στις φυλακές με 400 και να είναι 10 φύλακες ή 5 φύλακες να φυλάνε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτήν την δικαιοδοσία ποιο Υπουργείο την έχει, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ορίστε. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έχω να πω το εξής. Αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν παίρνει μέτρα όσον αφορά όλα αυτά τα θέματα που γίνονται στις φυλακές, όλοι αυτοί οι κύριοι έχουν πνευματική αναπηρία και χρειάζονται άμεση ιατρική παρακολούθηση. Αλλιώς δεν εξηγείται. Και κάτι άλλο που είναι πολύ πιο ισχυρό. Σε αυτή την κατάσταση που μας έφεραν, δεν ξέρει κανένας Έλληνας πως αυτή τη στιγμή έχουμε δικτατορία. Την εξουσία την κατέλαβαν οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνούν. Αυτοί αποφασίζουν, κύριε Τριανταφυλόπουλε, τι θες, τι θα φας, πώς θα πεθάνεις. Οι τοκογλύφοι έβαλαν στόχο να ξεπουλήσουμε την πατρίδα μας. Αλλά εμείς δεν πρέπει να ξεπουλήσουμε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει όμως, έχω να πω και κάτι άλλο. Δυστυχώς, δεν
δεν φτάνει να μαζευόμαστε μερικές χιλιάδες στις πλατείες και να φωνάζουμε. Εδώ χρειάζεται να μαζευτούμε εκατομμύρια, να δούνε τη δύναμή μας, να μας ακούσουν και να μας πιστέψουν. Ρε εσείς, δεν φάγαμε τίποτα ρε. Άλλοι τα φάγανε. Εσείς τα φάγατε. Όλοι εσείς τα φάγατε. Εγώ δεν έφαγα τίποτα. Εγώ αυτή τη στιγμή πεινάω. Δεν έχω δουλειά. Δεν έχω τίποτα. Ποιοι τα φάγανε? Αυτοί τα φάγανε. Και κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο. Πιο σπουδαιότερο. Σε αυτή τη χώρα, κύριε, δεν κινείται τίποτα. Σε λίγο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν θα έχουμε να φάμε τίποτα. Χρόνια. Χρόνια μαστάζουν ή δεν μαστάζουν. Χρόνια μαστάζουν και δεν κάνουν τίποτα. Είμαστε μια χώρα που την κυβερνάει το τίποτα. Και θα φτάσω σε ένα ποίημα που λέει ένας μεγάλος μας. Τι φταίει για όλα αυτά? Τι φταίει? Φταίει το ζαβό το ριζικό μας? Φταίει ο Θεός που μας μισεί? Φταίει το κεφάλι το ξερό μας που κάθε φτέρνα σα σκουλίκια όπου μας έβρι μας πατεί? Ή μήπως φταίει και που εμείς αγνοί, αθώοι, αντάμα προσμένουμε ένα θάμα να μπουνε όλα τα λαμόγια στη φυλακή αντάμα? Το ευχαριστώ πολύ, γιατί η παρουσία σου για μένα είναι πολύ σημαντική. Έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι της τέχνης, ο λόγος αυτών των ανθρώπων όταν προάγουν και παράγουν τέχνη είναι καταλυτικός. Και ελπίζω σε μία από τις επόμενες εκπομπές να σε έχουμε εδώ κοντά μας στο στούντιο, γιατί είναι ένας λόγος ανθρώπινος, αληθινός, αγνός. Και αυτό έχει σημασία. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάρα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επιβίωσης. Όσο και σας φαίνεται παράξενο. Όσο και σας φαίνεται παράξενο. Διότι από τη στιγμή που έκανα αυτό το επάγγελμα δεν έκανα τίποτα άλλο παρά να δίνω στο πλουσίο, στο πλησίο. Τα λεφτά της, της δεκαετίας του 80 έκανα καλά το φίλο μου το Μάκη το Δεμήρη που τον έστειλα στην Ρωσία με δικά μου έξοδα. Τα πάντα δικά μου. Και του έδωσα μια παράτα ζωής 15 χρόνων. Έχω πάρει βηματοδότες σε χιλιάδες ανθρώπους. Που ξέρετε ο βηματοδότης κάνει 3.000 ευρώ και. Λοιπόν, έχω πάρει σπίτια σε φτωχούς ανθρώπους. Γιατί εμένα δεν μ' άρεσαν ούτε οι πεσίνες, ούτε τα χρυσά πόμολα στις πόρτες. Μ' άρεσε να δίνω πάντα στο πλησίο μου. Και αυτό εξακολουθώ να κάνω. Αυτή τη στιγμή όμως, όλους αυτούς που βοήθησα, όλο αυτόν τον κόσμο που του έδωσα λεφτά, που ερχόταν στο σπίτι μου, που με παρακαλούσε, σε φυλακισμένους λεφτά, σε κυρίες λεφτά, που δεν είχαν να μεγαλώσει τα παιδιά τους, που έκανα συσίτια το 1986 έξω από το θέατρο Μινώα, που τα έκανα όλα αυτά, αυτή τη στιγμή με έχουν αφήσει μόνο. Αλλά έχω την αξιοπρέπειά μου. Εγώ θα τα βγάλω πέρα. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν έχω μάθει στο να αυτοκτονώ. Αυτό δεν είναι ηρωισμός. Ηρωισμός είναι
να πάρεις τη ζωή από τα μαλλιά και να βγεις στους δρόμους και αν θέλουν να σε σκοτώσουν. Αυτός είναι ο πολιτικός μου λόγος. Αυτές είναι οι αρχές μου και έτσι έχω μάθει. Παρόλα τα αυτά όμως, εγώ θα την περάσω τη δύσκολη. Είναι σίγουρο ότι θα την περάσω. Γιατί δεν έχω κανέναν άνθρωπο δίπλο. Έχετε πολλούς, κύριε Ψάλτη. Με εγκατέλειψα. Κύριε Ψάλτη, κάνετε λάθος. Έχετε πολλούς. Ναι. Σας αγαπάμε όλοι. Το ξέρω. Και θέλω αύριο να σας συναντήσω όπου θέλετε εσείς. Το μόνο που με στηρίζει αυτή τη στιγμή είναι η αγάπη. Η αγάπη του κόσμου. Αλλά όμως δεν φτάνει. Που δεν μπορεί να προσφέρει, εγώ ακόμα μπορώ και από το στέρημά μου να προσφέρω σε αυτούς τους ανθρώπους αυτοί που μας έκαναν έτσι, που μας κατάντησαν την Ελλάδα σε αυτό το χείλος του γκρεμού, που δεν υπάρχει χείλος γκρεμού, είναι γκρεμός, έχουμε πέσει. Έχουμε, πώς το λένε, έχουμε πτωχεύσει. Κανείς δεν έχει καταλάβει ότι η Ελλάδα έχει πτωχεύσει. Αγαπητέ μου, και Στάθε, αν θα πάρω το ποίημα ή το τραγούδι του Θοδωράκη που λέει «Αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας», εγώ του κάνω παραλλαγή. Αυτό το χώμα είναι δικό μας και δικό μας. Και δεν μπορεί κανείς να το πάρει. Τώρα, αν ένα ελληνικό 14.000 στρέμματα το δίνουν 900 εκατομμύρια ευρώ, για μένα είναι άθλιο. Αθλιότητα. Κάτω από 80... ευρώ το στρέμα, αγαπητέ Στάθη. Αυτό ακριβώς. Αγαπητέ Στάθη, θα είμαστε. Έπρεπε, ναι, αγαπημένο μου φίλε, αυτό να πουληθεί και να ξεχρεώσουμε. Κι όμως η Τρόικα έχει βάλει κάποιους νόμους που να μην μπορείς να το πουλήσεις περισσότερο. Έτσι είναι. Μας απαξίωσαν για να μας αγοράσουν φθηνά. Αυτό ακριβώς. Και γιατί το δέχτηκε η ελληνική κυβέρνηση. Η παρουσία σου σημερινή θα είναι αιτία για ολόκληρη εκπομπή. Θα σε έχουμε εδώ κοντά μας, εάν έχεις την καλοσύνη να έρθεις, και θα θέσουμε αυτά τα ερωτήματα με σένα παρόντα στο στούντιο και πολλούς άλλους, τους οποίους όμως θα ήθελα εσύ να επιλέξεις και όχι η δημοσιογραφική μου ομάδα. Δηλαδή, τους ομοτράπεζούς σου. Χαιρετισμούς, καλή σου μέρα, φιλιά, και δεν είσαι μόνος, είμαστε μαζί και είναι μεγάλη μας τιμή που ακούσαμε τη φωνή σου έτσι αυθόρμητα όπως εκφράστηκε σήμερα. Αν είμαι καλά, διότι αυτή τη στιγμή η υγεία μου είναι κλονισμένη. Έχω περάσει μια κολπική μαρμαριγή και όλα αυτά μου τα έκαναν όλοι αυτοί που μας κυβερνούν. Δεν είχα πρόβλημα υγείας. Είχα πρόβλημα στεναχώριας για τους ανθρώπους που πεθαίνουν της πείνας. Και 6.000 Έλληνες έχουν αυτοκτονήσει, παρότι ότι είπε ο φίλος μου, ο Υπουργός Υγείας, ότι είναι 3.000. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά. Θα είμαστε μαζί και ελπίζω την κολπική σου μαρμαριγή να την γιατρέψει η συντροφιά, η παρέα, η αγάπη των Ελλήνων και των συνανθρώπων μας που σε εκτιμούν και σε αγαπάνε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και φυσικά καλημέρα σε εσάς που είχατε το κουράγιο μέχρι αυτή τη στιγμή να μας παρακολουθήσετε. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί. Γεια σας και χαρά σας.